Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλημέρα γενικότερα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την δεύτερη διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας. Ήδη οι περισσότεροι από εσάς, πιστεύω όλοι, είχατε έρθει στο εργαστήριο την Τρίτη βράδυ, όπου υλοποιήσαμε μαζί κάποια απλά τμήματα κώδικα σε C, σε συριακό pattern, σε μια συριακή μορφή, τα οποία θα τα υλοποιήσουμε παράλληλα στο επόμενο εργαστήριο και θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα κάθε Τρίτη, 7 με 9, με όλο και πιο βαθιά θέματα παραλληλοποίησης. Να σας πω, αν δεν έχετε δει την ανακοίνωση στο e-class, ότι έχουν καταμετρηθεί τα lab points σε κάθε ένα και κάθε μία από εσάς και μπορείτε να βρείτε το συντομευμένο δεσμό προς τα lab points στην διεύθυνση την οποία θα κάνω share και θα μεταβώ ευθύς στο share screen. LSIGR κάθετος lab points. Το LSIGR, το οποίο είναι το short link, η υπηρεσία που έχω δημιουργήσει, κάθετος lab points. Κάνω share, φαντάζομαι τώρα, την οθόνη, αλλά ίσως είναι, θα μπει, θα την ξανακάνω share με χωρίς video clip. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε το LSIGR κάθετος lab points, όπου σας μεταφέρει κατευθείαν στα lab points του εργαστηρίου. Βλέπουμε λοιπόν τη λίστα αυτή των φοιτητών. Ο μέσος όρος είναι 9,48 στα 10, δηλαδή όλοι σας πήγατε πολύ καλά στο πρώτο εργαστήριο lab points και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι και στα επόμενα εργαστήρια. Το αρχείο αυτό θα ενημερώνεται κάθε φορά που έχουμε εργαστήριο. Δηλαδή στο τέλος θα έχουμε εδώ πέρα για κάθε εργαστήριο μια στήλη και θα μετρούνται έτσι τα lab points που θα έχετε συγκεντρώσει. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω? Ρώτησε, Λάζαρε, ναι. Διάφορα, κάνα 2-3 ερωτήσεις έχω. Ό,τι θες. Πρώτον, γιατί έχουμε αυτό το Excel, ας το πούμε, και όχι το arc.ec? Θα μεταφερθεί αυτό στο iGrades, εννοείς και το iGrades. Ναι, απλώς ναι, ναι, στο iGrades βάζουμε βαθμολογίες. Εδώ δεν βάζουμε βαθμολογίες. Εδώ βάζουμε lab points. Και όπως είχα εξηγήσει στο πρώτο μάθημα, ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των lab points που θα δοθούν στα εργαστήρια. Γιατί σε κάποια εργαστήρια μπορεί να δώσω περισσότερα, σε κάποια λιγότερα. Δεν λοιπόν σημαίνει ότι επειδή κάποιος από εσάς έχει 10 lab points, ότι έχει π.χ. 0,25 ή μισή μονάδα ή κάτι άλλο. Θα βγει στο σύνολο. Υπενθυμίζω, προσθέτουμε όλα τα lab points που έχει συγκεντρώσει κάποιος, όλα τα lab points που είχα ζητήσει, δηλαδή αν είχα ζητήσει 100 lab points και ο άλλος συγκέντρωσε 90 lab points, τότε είναι 90%, 90% δηλαδή, και το 90% των δύο μονάδων. Άρα, δεδομένου ότι στο iGrades τοποθετούνται βαθμοί, εκεί θα μπει το 90% των δύο μονάδων. Γι' αυτό δεν τοποθετούνται εκεί πέρα. Είναι βαθμολογία και εδώ είναι points. Πιστεύω καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ναι, 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 είναι αρκετά ευνόητο, μπορώ να πω. Και κάτι ακόμα. Πώς πραγματοποιήθηκε εργαστήριο χωρίς από το να φαίνεται ούτε στο πρόγραμμα ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση με μια προφορική τη Δευτέρα την προηγούμενη? Δεν είναι προφορική, αφού φαίνεται ξεκάθαρα στο πρόγραμμα. Μπήκε το στο πρόγραμμα. Και θεωρία λέει. Καταρχήν, λέει παντού θεωρία για λόγους οργάνωσης, έτσι πως το έχουν θέσει, αλλά ήταν εργαστήριο γιατί, αν μπει στο πρόγραμμα, αναφέρει ότι έχουμε συγκεκριμένη ώρα, Τρίτη, 7 με 9, ότι γίνεται το μάθημα. Το μάθημα έχει και εργαστηριακό κομμάτι. Αν δεις το σχέδιο μαθήματος, το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, το οδηγό σπουδών του τμήματος λέει 2 ώρες θεωρία, 2 ώρες εργαστήριο. Άρα στις 4 ώρες εβδομάδας, λογικό δεν είναι 2 ώρες αν είναι θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο. Οπότε έγινε. Ναι, αλλά εγώ πώς θα ξέρω ποιο από τα δύο είναι το υποχρεωτικό που παίρνω απουσία γι' αυτό ή όχι? Γι' αυτό πάντα πρέπει στο πρώτο μάθημα της πρώτης διάλεξης του εκάστοτε μαθήματος να συνδέεσαι. Πάντως να ξέρεις κάθε Τρίτη είναι το εργαστήριο. Αυτό επίσης, επειδή ρώτησες πώς μπορώ να το ξέρω, συνδέεσαι στο e-class, όπως όλοι σας στα μαθήματα που έχετε να παρακολουθήσετε,
Και αν μεταβείς εδώ στα συστήματα παράλληλης κατανομίας επεξεργασίας, έγραφα γενικά εκπαιδευτικό συμβόλαιο μαθήματος, αναγράφει εδώ ξεκάθαρα ότι το τρίτο είναι εργαστήριο. Αυτό το αρχείο που είναι ήδη ανεβασμένο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το εξάμεινο. Και αναφέρει εδώ υποχρεωτικό, υποχρεωτική παρουσία στα εργαστήρια κτλ. Να υποθέσω δεν συνδέθηκε στο κλάσμα να δεις αυτό το αρχείο. Πάντως υπάρχει πληροφορία. Αν θέλει. Πολύ κλάσμα, όχι, δεν είχα συνδεθεί γιατί ακόμα δεν είχα κάνει τη δήλωση. Δεν ήξερα ότι θα έπαιρνα το μάθημά σας. Ναι. Πάντως έγινε το πρώτο. Εξάλλου δεν κόβεις όμως με μία απουσία. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, 11 παρουσίες στα 13 εργαστήρια. Άρα και μία απουσία να έχεις, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Επίσης, και που, το ότι έχασες ενδεχομένως τα πρώτα 10 lab points, σκέψου θα δοθούν 100-120 lab points στο εργαστήριο. Άρα έχει μικρή επίδραση στη βαθμολογία σου το να χάσεις ένα εργαστήριο. Ωραία. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλεις να ρωτήσεις, να διευκρινίσουμε. Επίσης, να πω, έχει ανέβει και στο YouTube η πρώτη μου διάλεξη. Δηλαδή, κάποιος που δεν παρακολούθησε το πρώτο. Το πρώτο μάθημα, την πρώτη διάλεξη που αναφέρω αναλυτικά αυτά όλα τα στοιχεία μπορεί να ανατρέξει και να το δει. Άρα, αν δεν το έχεις δει, μπορείς να επισκεφτείς youtube.com/mdasig και να δεις την πρώτη διάλεξη του μαθήματός μας και να δεις όλες αυτές τις υποχρεώσεις και πώς έχει οργανωθεί το μάθημα. Καλώς. Ωραία. Ωραία. Βλέπω να έχουμε λοιπόν κάποια άλλη ερώτηση, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να επιθυμίσω ξανά το link είναι lsi.gr/labpoints LSI Στέλνετε μία στο chat. Να το στείλω και στο chat. Little Search Index είναι littlesearchindex.gr/labpoints chat. Ανοίγω τώρα και το στείλα. Και αυτό ενημερώνεται κάθε εβδομάδα με τα lab points που έχετε συγκεντρώσει. Τώρα, ένα μικρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε, νομίζω, 3 ή 4 φοιτητές ήταν ότι θελήσανε να ανεβάσουν τα lab points ακριβώς στην καταληκτική ώρα, δηλαδή 9:30 το βράδυ της Τρίτης. Και υπήρχε ένα θέμα με το server και είχε κλείσει αυτή η δυνατότητα. Βέβαια, εγώ τους είπα ότι ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις κάτι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, όταν θες να ανεβάσεις κάτι, δεν το αφήνεις και 30 ή και 29. Τουλάχιστον 10 λεπτά πρέπει να έχεις ένα περιθώριο να το ανεβάσεις. Βέβαια, επικοινώνησα εγώ με το κέντρο διαχείρισης του Πανεπιστημίου μας και είχαν λάθος συγχρονισμό στο NTP, το οποίο είναι ένα λάθος που πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Διορθώθηκε, όπως με ενημέρωσε, με το NTP, Network Time Protocol, δηλαδή, για όποιον θέλει να καταλάβει τι είχε γίνει, δεν συγχρονιζόταν η ώρα με το πρωτόκολλο ώρας που όλοι οι servers πρέπει να έχουν και να εκτελούν και ήταν πάντα συγχρονισμένοι. Οπότε είχε χάσει το συγχρονισμό ώρας, δεδομένου ότι ήταν και σε virtual machine. Ξέρετε, το e-class είναι σε virtual machine, όπως και πολλά άλλα website. Και στα virtual machines, επειδή δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στο ρολόι, χάνουν την ώρα. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ένα virtual machine να έχει NTP και να το εκτελεί ανά 5-10 λεπτά, π.χ. όπως και εγώ σε όλα τα virtual machine το έχω ενεργοποιημένο. Επειδή λοιπόν αυτό ήταν σφάλμα που αναγνώρισε ο διαχειριστής του Πανεπιστημίου ότι υπήρχε, δέχτηκα κατ' εξαίρεση αυτές τις 4 εργασίες, οι οποίες αμέσως μόλις προσπάθησα να το ανεβάσω 9:30, μου έστειλαν email και μου είπαν είναι 9:30 και έχει κλείσει το σύστημα, οπότε για λόγους δικαιοσύνης το δέχτηκα από τη στιγμή που ενημερώθηκα βέβαια από το διαχειριστή. Οπότε έληξε αυτό το θέμα και έχουν καταγραφεί και τα lab points. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Να ρωτήσω κάτι για τα lab points. Ναι, ρώτησε. Επειδή είπατε 120 ήταν περίπου, δηλαδή αυτό ήταν και σαν bonus, ας πούμε, το πρώτο, γιατί... Όχι, δεν είναι bonus. Μέχρι τα 100 θα μετράνε, δηλαδή... Όχι, και... αφού είπαμε ότι προσθέθημα στο τέλος θα θρηστούν όλα τα lab points που έχω δώσει. Δηλαδή, δηλαδή όποιος έχασε το πρώτο, έχει χάσει ένα μικρό ποσοστό του βαθμού. Έχει χάσει ένα μικρό ποσοστό, ναι. Βέβαια, μπορεί, είπα 100, αλλά μπορεί να είναι 120, μπορεί να είναι 90. Μήπως θα ήταν καλύτερο να το κάνετε έτσι, γιατί
κάποιοι, όπως το παιδί, ας πούμε, μπερδεύτηκε και δεν υπήρχε και σωστή ενημέρωση, ας πούμε, με email και κάτσε, έτσι, περίμενε, στο πρόγραμμα έγραφε. Η σωστή ενημέρωση, από τη στιγμή που έχει βγει... Ναι, εσείς τα είχατε βγάλει, ναι, απλά και στο πρόγραμμα δεν έγραφε εργαστήριο και λοιπά και κάποιοι το κάνουν πρώτη φορά, οπότε... Ίσως... Κοίταξε, παίζει μικρό ρόλο αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, να μην πάρει 10, να πάρει... Εννοώ στο τέλος η βαθμολογία, αν παρακολουθήσει και, είναι, και καταφέρει και αποκομίσει όλες τις δεξιότητες που πρέπει από αυτό το μάθημα, δεν θα έχει πάρει 10, θα πάρει 9,8. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, θα επηρεάσει κατά 0,2 το πολύ κάτι τέτοιο, όπως εκτιμώ. Άρα, για τώρα, για 0,2, μην το κάθουμε να το συζητάμε κιόλας. Γιατί είναι και άδικο για άλλους που ήταν... απίκο τρίτη 7 η ώρα. Λοιπόν, οπότε δεν τίθεται θέμα. Όπως είπα από την αρχή, προσμετρούνται όλα, αλλά παίζουν μικρό ρόλο. Μικρή, δηλαδή στις δύο μονάδες, ένα εργαστήριο, το να μην καταφέρει κάποιος να το στείλει, δεν θα το επηρεάσει πολύ. Αλλά απλώς είναι η παρουσία σημαντικό. Να ξέρει κάποιος να έρχεται κάθε φορά, γιατί 11 παρουσίες πρέπει να έχει στο μάθημα. Διαφορετικά θα κοπεί από παρουσίες στο εργαστήριο. Για το εργαστήριο κάθε τρίτη 7 η ώρα. Λοιπόν. Κύριε, καλημέρα, να ρωτήσω. Έλα, κάτι. Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Θα ανεβάζετε κάπου συνολικά ποια άλλα points δόθηκαν, όπως είχαμε ένα σαν TXT την προηγούμενη φορά? Θα κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου να αναγράφονται τα άλλα points, ναι, θα αναγράφονται. Εννοείς... Ναι, ενώ να είναι κάτι συνολικό που θα μπορούμε να το βλέπουμε. Ποια ήταν τα προηγούμενα. Θα ήθελες να δεις, δηλαδή, π.χ. ύστερα από πολλά εργαστήρια, τι είχες κάνει στο πρώτο εργαστήριο, ποια άλλα points είχαν δοθεί στο πρώτο εργαστήριο? Το λέω για το διάβασμά μας, επειδή θα έχουμε τα screens που έχουμε τραβήξει μαζί με αυτά που μας έχετε ζητήσει εσείς, οπότε να μπορούμε να τα... Καταρχήν, δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις copy-paste. Κοίτα, LSIGR, θυμάσαι? Αυτό δεν θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν. Να το. Είδες. Ναι, έγραφα lab point 01, δεν θυμάμαι ότι ήταν lab 01, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, lab 01, οπότε πάρ' το από εδώ πέρα κατευθείαν, εδώ θα ενημερωθεί, δηλαδή αυτό θα μακριθεί το lab 01, θα ξεκινήσει αύριο το άλλο εργαστήριο και θα τοποθετεί και το lab 02, οπότε όποιος τα θέλει μπορεί να τα αντιγράφει. Δεν είναι ευχαριστώ κακό πολύ. Το copy-paste, τουλάχιστον όταν δεν είναι εξέταση είναι κακό το copy-paste, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση που θέλετε? Ωραία, μπορούμε να... συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με την πρώτη διάλεξη, στην οποία είχαμε σταματήσει σε αυτό το σημείο. Είχαμε διαπιστώσει, λοιπόν, ότι η σηριακή επεξεργασία είναι πια παρελθόν και επειδή υπάρχει περιορισμός στην τεχνολογία, δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες με μεγαλύτερη συχνότητα, έχουμε πια κάποια συχνότητα fix που λειτουργούν οι επεξεργαστές. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα σε ένα πολυπύρινο σύστημα κάποιοι επεξεργαστές να λειτουργήσουν και σε μεγάλη συχνότητα, ίσως και πάνω από 4 GHz, αλλά εντούτοις δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται γιατί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό ο δρόμος που ακολουθούμε είναι η παράλληλη επεξεργασία. Η παράλληλη επεξεργασία μας βοηθάει να έχουμε μείωση του κόστους και χρόνου εκτέλεσης, δεδομένου ότι έχουμε πολλούς υπολογιστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την επίλυση ενός ίδιου κοινού προβλήματος. Υπενθυμίζω, στα παράλληλα συστήματα ασχολούμαστε με την επίλυση ενός προβλήματος με πολλούς διαφορετικούς επεξεργαστές. Είναι σημαντικό να είναι ένα πρόβλημα, όχι πολλά προβλήματα, πολύ διαφορετικοί επεξεργαστές. Εκείνο είναι ένα άλλο είδος παραλληλίας που δεν μας αφορά στα πλαίσια αυτού του μαθήματος. Αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων. Υπάρχουν προβλήματα που είναι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο να αντιμετωπιστούν και δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανατεθούν σε ένα μόνο υπολογιστή. Θα δούμε την επόμενη διαφάνεια που αναφέρει τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις. Και παροχή ταυτόχρονων υπηρεσιών. Πολλοί χρήστες που απαιτούν ταυτόχρονη πρόσβαση σε κοινές υπηρεσίες και άμεσα ανταπρόκριση από το σύστημα. Σχετικά με τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, έχουν οριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως εξής. Έχουν δώσει αυτόν τον ορισμό. A grand challenge, μια μεγάλη πρόκληση, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην επιστήμη ή στους μηχανικούς. Που όμως, αν το επιλύσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε
μια ευρεία γκάμα εφαρμογών και για να γίνει επίλυση απαιτείται high performance computing, απαιτούνται πόροι για υψηλή υπολογιστική επίδοση. Ας δούμε τα πέντε αυτά προβλήματα, οι πέντε σύγχρονες προκλήσεις, για παράδειγμα η δυναμική των ρευστών, δυναμική των ρευστών, δηλαδή πώς κινούνται τα ρευστά είτε σε έναν αγωγό, είτε ελεύθερα κτλ. Ξέρετε, κάθε μόριο στο ρευστό επηρεάζει το διπλανό του, οπότε μια τέτοια προσομοίωση βοηθάει να καταλάβουμε πώς θα κινηθούν τα ρευστά γενικότερα σε ένα χώρο. Υπολογισμοί για την ηλεκτρονική δομή, δυναμική πλάσματος, για την ύλη, το διάστημα και symbolic computations και συμβολικούς υπολογισμούς. Σε αυτό το σημείο να πω και μια που λέμε και για το matter. Ξέρετε, το matter, δηλαδή την ύλη, γίνονται και πειράματα για το διάστημα. Να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τη σκοτεινή ύλη του διαστήματος, να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερα τους γαλαξίες κτλ. Και υπάρχει ένα σχετικό βίντεο, το οποίο συνδέεται με το Google Cloud, όπως σας είπα, στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, στο εργαστήριο, στην τρίτη εργασία, θα ασχοληθούμε με το Google Cloud. Και υπάρχει μία παρουσίαση. Θα σας δείξω το βίντεο, αλλά ας σας πω τα στατιστικά που έχω συγκεντρώσει. Μία ομάδα επιστημόνων κατάφερε και πήρε donation από το Google Cloud για να επιτελέσει υπολογισμούς σχετικά με ένα μεγάλο τηλεσκόπιο που κατασκευάζουν. Και όπως αναφέρει στη διαφάνεια που θα σας δείξω από το βίντεο στο YouTube που έχει ανέλθει, ότι ξέρουμε το 96%, μάλλον γνωρίζουμε το 4% που βλέπουμε στο διάστημα, στους πλανήτες κτλ. Δεν γνωρίζουμε το 96% δεν έχει αναγνωριστεί. Υπάρχει λοιπόν πολλή πληροφορία που απαιτεί να αναλυθεί, να βρεθεί τι είναι. Υπάρχει ανάγκη για ένα μεγάλο τηλεσκόπιο, για πολλά μεγάλα τηλεσκόπια βασικά, όχι μόνο ένα. Και αυτοί λοιπόν στη Χιλή δημιουργούν ένα μεγάλο τηλεσκόπιο, Large Synaptic Survey Telescope, το οποίο φέρει μια κάμερα 3.200 MP και μπορεί να βγάζει φωτογραφίες όσο 40 full moons, 40 πλήρες σελήνες, 15 terabyte δεδομένων κάθε μέρα, κάθε νύχτα δηλαδή, όταν ενεργοποιείται το τηλεσκόπιο και θα έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται το Google Cloud για την αποθήκευση όλων αυτών των δεδομένων, δηλαδή 15 τεραμπάιτ κάθε μέρα επί ένα χρόνο, επί 365 μέρες, επί 10 χρόνια. Και για την επεξεργασία. Και να σας δείξω λίγο τμήματα από αυτό το βίντεο. Θα βάλω λίγο mute. Είναι αυτό το μεγάλο τηλεσκόπιο, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά δεδομένα και για να γίνει η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων απαιτείται υπολογιστική ισχύ στο cloud και έχουν και κάποιο ωραίο aerial video για το πώς κατασκευάστηκε ή κατασκευάζεται αυτό το τηλεσκόπιο, νομίζω το 21 θα τελειώσει. Τώρα, δηλαδή, τη χρονιά που είμαστε, θα μέχρι το καλοκαίρι, πάνε όλα καλά, βέβαια, τώρα λόγω κορονοϊού μπορεί να έχει πάει πίσω. Λοιπόν, και αυτό υποστηρίζεται από την Google Cloud, από το cloud δηλαδή, από τους υπερυπολογιστές cloud, και εδώ είναι τα στοιχεία που σας μετέφερα, 15 terabyte, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, έχει πάρα πολλά δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούν. 15 terabyte δεδομένα κάθε νύχτα δημιουργεί αυτό το τηλεσκόπιο για να αναλυθούν, να επεξεργαστούν και η ανάγκη για χρήση υπερυπολογιστή για κάτι τέτοιο είναι άκρος απαραίτητη. Οπότε κλείνω αυτό εδώ και συνεχίζουμε την παρουσίαση. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν η σειριακή επεξεργασία είναι παρελθόν. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις. Η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μετακινούνται οι ηλεκτρόνια μέσα από τους διάβλους.
Η βελτίωση των επεξεργαστών δεν είναι πια δυνατή. Είπαμε, βρισκόμαστε σε κάποια σε κάποιες διαστάσεις transistor πάρα πολύ μικρές που πλησιάζουν τη προβλήματα της αρχής του της αβεβαιότητας του Heisenberg, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ένα άτομο βρίσκεται σε ένα κανάλι ή δίπλα και το καθεξής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα λοιπόν, γι' αυτό πια, δεδομένου ότι πλησιάζει και η σμίκριση των transistor κάπου στο τέλος της, υπάρχει όμως ανάγκη για περαιτέρω επεξεργαστική ισχύ και έρχεται η παράλληλη επεξεργασία να το λύσει. Παράλληλη βέβαια επεξεργασία είχαμε και παλιά. Όπως είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, υπήρχαν τεχνικές που βοηθούσαν την παράλληλη επεξεργασία. Για παράδειγμα, πολλαπλές μονάδες εκτέλεσης πράξεων. Υπενθυμίζω τους υπερβαθμωτούς επεξεργαστές, όπως είναι οι σημερινοί επεξεργαστές, στους οποίους βρίσκονται πολλαπλές ALU, FPU, έχει μονάδα χρονοδρομολόγησης προς αυτές εδώ τις πολλαπλές μονάδες. Υπάρχει εκτέλεση εκτός σειράς για να μπορέσουν οι επεξεργαστές να εκμεταλλευτούν πλήρως μια τέτοια παραλία. Υπάρχει μονάδα πρόγνωσης διακλαδώσεων. Διασωληνωμένες εντολές, το pipeline, θυμάστε, το fetch, decode, execute, store, όπου κάθε εντολή βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο εκτέλεση μέσα στον επεξεργαστή και μπορούμε να πούμε ότι εκτελείται παράλληλα. Έχουμε παραλία σε επίπεδο της εκτέλεσης της εντολής. Η υπερνημάτωση, το hyperthreading, όπου ένας πυρήνας φαίνεται ως δύο πυρήνες και αυτό γίνεται με το να έχουμε διπλασιασμό του πρώτου τμήματος της διασωλήνωσης που είναι το fetch και decode. Και όλα αυτά βοηθούσαν στο να έχουμε σε σειριακούς υπολογιστές καλύτερες επιδόσεις με παράλληλη επεξεργασία. Για να παραλληλοποιήσουμε κάτι, απαιτείται να κατανοήσουμε το τμήμα που θα επεμβούμε. Πρέπει να έχουμε γνώση της σχεδίασης και υλοποίησης καλών και παράλληλων υλοποιήσεων. Στο εργαστήριο θα δείτε ότι καθώς θα περνάμε από τις διάφορες τεχνικές, θα τις παραλοποιούμε, θα τις κάνετε κτήμα σας κάποια στιγμή, γιατί και οι γραπτές εργασίες είναι γραπτές εργασίες παραλληλοποίησης που θα αναλάβετε. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να βρείτε ποιες τεχνικές δουλεύουν, σε ποια προβλήματα και γενικότερα να δημιουργείτε κάποια patterns στο μυαλό σας, όπου οι συγκεκριμένες τεχνικές παράλληλες επεξεργασίες βοηθάνε πάρα πολύ. Θα πρέπει να διαιρεθεί το πρόβλημα σε υποπροβλήματα και παράλληλη εκτέλεση αυτών. Τώρα, σχετικά με ιστορικά στοιχεία, η έννοια της παραλίας εκφράστηκε αρχικά από τον Ευκλήδη, όπου είχε αναφέρει είναι δυνατόν γεγονότα να συμβαίνουν στον ίδιο χώρο, το ένα μετά το άλλο, μέσα στο χρόνο, ή να συμβαίνουν στον ίδιο χρόνο μέσα σε διαφορετικούς χώρους. Και αυτό είναι ακριβώς η παράλληλη επεξεργασία. Δηλαδή, ταυτόχρονα, στον ίδιο χρόνο, αλλά μέσα σε διαφορετικούς χώρους, δηλαδή σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Βέβαια, φαντάζομαι, δεν είχε σκεφτεί την έννοια της παράλληλης επεξεργασίας, αλλά το είχε θέσει με μια φιλοσοφική θεώρηση που μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πρώτη σκέψη για παραλληλία. Βέβαια, επιστημονικά διατυπώθηκε το 1840 από τον Charles Babbage για τη δυνατότητα παραγωγής αποτελεσμάτων ταυτόχρονα. Οι πρώτοι παράλληλοι υπολογιστές, βλέπουμε τον Solomon και τον Iliac IV. Σχετικά με τον Iliac είχε 256 διανυσματικούς υπεξεργαστές. Χρειάστηκε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 10 χρόνια. Και μάλιστα, επειδή ήταν από τους πρώτους παράλληλους υπολογιστές, είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα, γι' αυτό και πήρε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που όταν τελικά είχε κατασκευαστεί και είχε λειτουργήσει, είχε σχεδόν ξεπεραστεί πια, γιατί η τεχνολογία μπορεί να φανταστεί σε 10 χρόνια πόσο έχει προοδεύσει. Με αρχική εκτίμηση 8 εκατομμυρίων και τελικό κόστος 31 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε και πόσο λάθος ήταν η εκτίμηση. Γενικότερα σε κάποια τέτοια project που είναι καθαρά έρευνας και ανάπτυξης, πρέπει να είμαστε όχι συντηρητικοί, αλλά πολύ πιο
ανοιχτή στους προϋπολογισμούς, γιατί είδατε από 8 εκατομμύρια κατέληξε να είναι 31 εκατομμύρια. Ήταν η πιο γρήγορη παράλληλη μηχανή έως το 1981. Σε επόμενες δεκαετίες παρουσιάστηκε ένας επεξεργαστής CMMP που αποτελούνταν από 16 επεξεργαστές PDP-11, οι οποίοι είχαν μια βελτιωμένη επίδοση λόγω της κρυφής μνήμης, παράλληλης μνήμης πρόσβασης PIT, interleave memory, διαφυλωμένη μνήμη, διασωλήνωση που είχαμε δει και πολλαπλές λειτουργικές μονάδες. Υπάρχει λοιπόν μια διαρκής ανάγκη. Ήδη από τη δεκαετία του 60 υπήρχε ανάγκη για να δημιουργηθούν παράλληλα συστήματα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ένας υπολογιστής για να θεωρείται ότι κάνει παράλληλη επεξεργασία πρέπει να έχει πάνω από έναν επεξεργαστές. Πια θεωρούμε ότι ναι, πρέπει να έχει πάνω από, όχι ακριβώς επεξεργαστή, αλλά επεξεργαστικές μονάδες, γιατί για παράδειγμα μπορεί να έχεις εσύ μια κάρτα γραφικών, μια GPU πολύ δυνατή, που έχει δικούς τους επεξεργαστικούς πόρους. Ακόμα και πολλά FPGA που έχουν δικό τους data flow engine και αυτά μπορούν να θεωρηθεί παράλληλη επεξεργασία. Άρα, στην πιο απλή περίπτωση, ναι, είναι να έχουμε ένα σύστημα με πάνω από έναν επεξεργαστή, αλλά στη γενικότερη θεώρηση να έχουμε με πάνω από ένα επεξεργαστικά στοιχεία. Είτε είναι επεξεργαστές, είναι καρταγραφικών, είτε FPGA, είτε ASIC. Οτιδήποτε εκτελεί επεξεργασία σε μια ροή δεδομένων. Οπότε δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα υπολογιστή με χρόνο εκτέλεσης CPU 0,001 nanosecond, όμως μπορούμε να έχουμε χίλιους επεξεργαστές που είναι πιο αργοί μεν, αλλά στο σύνολο μπορούμε να καταλήξουμε να έχουμε ίδιες επιδόσεις. Βέβαια, εδώ είναι και το trick. Είναι tricky αυτή η δήλωση, γιατί οι ίδιες επιδόσεις μπορούμε να έχουμε εφόσον μπορούμε να παραλληλοποιήσουμε το πρόβλημά μας. Αν το πρόβλημά μας είναι σειριακό και όσο επεξεργαστή να βάλουμε αναγκαστικά θα χρησιμοποιείται ένας επεξεργαστής, τότε δεν έχει τις ίδιες επιδόσεις. Άρα, ίδιες επιδόσεις έχουμε όταν μπορούμε να διαιρέσουμε το πρόβλημά μας σε τόσους επεξεργαστές όσους έχουμε διαθέσιμους. Και ξέρετε, αυτό θα το συναντήσουμε και αργότερα ως πρόβλημα κλιμάκωσης. Δηλαδή, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με έναν επεξεργαστή. Μπορούμε κάπως να το διαιρέσουμε σε δύο επεξεργαστές και να έχουμε το μισό χρόνο εκτέλεσης, να εκτελείται δηλαδή σε δύο επεξεργαστές. Από ένα σημείο και μετά όμως, δυσκολευόμαστε να συνεχίσουμε αυτή τη διαίρεση. Μπορεί δηλαδή να φτάσουμε για να έχουμε και δια τέσσερα τους υπολογισμούς, να τους διαιρέσουμε και να μπορεί να εκτελεστεί σε τέσσερις ξεχωριστούς επεξεργαστές στο 1/4 του χρόνου, αλλά αρχίσουμε και συναντάμε προβλήματα κλιμάκωσης. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να το διαιρέσουμε άλλο. Δηλαδή, ακόμα και 32 επεξεργαστές να έχουμε, δεν θα κερδίσουμε τίποτα, είτε εκτελείται σε 4, είτε σε 32. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που έχουν καλή κλιμάκωση και προβλήματα που δεν έχουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό οφείλεται στον αλγόριθμο που υλοποιεί κάθε φορά το εκάστοτε πρόγραμμα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε είτε αλγορίθμους που είναι κλιμακούμενοι, που μπορούν να κλιμακωθούν, είτε το πρόβλημα που έχουμε να το σκεφτούμε, το διαιρέσουμε με έναν τρόπο έξυπνο, ώστε να εκμεταλλευτούμε όλους τους επεξεργαστές. Το πιο κλασικό βέβαια πρόβλημα, η πιο κλασική μορφή προβλημάτων, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι τα προβλήματα που έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητα πράξη σε αυτά τα δεδομένα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, έχουμε 100 δεδομένα. Είναι ασφαλώς απλά παραδείγματα αυτά για να γίνει κατανοητό. 100 δεδομένα, αν τα διαιρέσουμε δια 4 και ο πρώτος επεξεργαστής πάρει από 0 μέχρι 24, ο δεύτερος 25 μέχρι 49, ο άλλος 50 με 74 και ο άλλος 75 με 99, για παράδειγμα, εφόσον έχουμε 100 δεδομένα, έχουμε το 1/4 του χρόνου. Αν τώρα τα διαιρέσουμε αναομάδες το 10, δηλαδή ο πρώτος πάρει 0,9, ο άλλος 10, 19 και το καθεξής, έχουμε το 1/10 του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κλάση των προβλημάτων, όπου έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, ανεξάρτητα μεταξύ τους, και γι' αυτό όσους επεξεργαστές και να ρίξουμε στο pool
για τη διαθέσιμη επεξεργασία, κερδίζουμε. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη κλάση προβλημάτων που είναι data dominated και έχουμε ανεξάρτητα δεδομένα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είπαμε στα ακολουθιακά συστήματα, τεχνικές που είχαμε, prefetching, reordering, pipeline, branch prediction, ανάθεση μονάδων εκτέλεσης, το superscalar, hyperthreading και να προσθέσω και το VLIW που έχουμε επεξεργαστές, Very Large Instruction Word, μια άλλη τεχνική, παρόμοια με τη superscalar, η οποία επιτρέπει να έχουμε πολλαπλές λειτουργικές μονάδες, βέβαια χωρίς μονάδα πρόγνωσης εξαρτήσεων και όλα αυτά γίνονται από το compiler. Οι τεχνικές αυτές που βρίσκονται πια στους σημερινούς επεξεργαστές έχουν φτάσει στο όριό τους. Για παράδειγμα, δεν προσθέτουμε πια περισσότερες ALU σε έναν επεξεργαστή, γιατί αυξάνεται εκθετικά το κόστος ανίχνευσης εξαρτήσεων. Γι' αυτό λοιπόν έχουν φτάσει στο όριό τους, δεν γίνεται να αναπτυχθούν περαιτέρω ούτε το branch prediction, ούτε το pipeline. Υπενθυμίζω, είμαστε κάπου 10 με 14 επίπεδα διασωλήνωσης πια. Δεν γίνεται να αυξηθούν παραπάνω γιατί έχουμε μεγαλύτερο πέναλτι. Όλες αυτές οι τεχνικές είναι στο όριό τους. Γι' αυτό λοιπόν η επόμενη λογική βελτίωση είναι η τοποθέτηση πολλαπλών πυρήνων. Και με τους επεξεργαστές, με περισσότερους επεξεργαστές, μπορούμε να έχουμε είτε πιο γρήγορο χρόνο εκτέλεσης, είτε ποιοτικότερα αποτελέσματα. Στην αρχή σας είχα δείξει ένα βίντεο σχετικά με το weather, με τον καιρό. Πώς λοιπόν οι supercomputers χρησιμοποιούνται για τον καιρό. Χρησιμοποιούνται για να έχουμε καλύτερη μοντελοποίηση του καιρού. Και δαπανώνται αρκετά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, στο να δημιουργηθούν καλύτερα μοντέλα από τη μία υπολογισμών, αλλά κυρίως hardware, γιατί όλα αυτά θέλουν μια πιο μεγαλύτερη ανάλυση προς ομοίωση. Και έχω ένα άρθρο που να σας δείξω σε αυτό το σημείο για υπερυπολογιστές που εκτελούν καλύτερες προσομοιώσεις των καιρικών φαινομένων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλύτερη πρόγνωση και είχατε δει και στο βίντεο που, που είχα βάλει στην αρχή πριν ξεκινήσει η διάλεξη σχετικά με το supercomputer και weather, που έλεγε κάποτε, όταν είχαν γίνει πάλι ξεκίνησαν να δουλεύουν, μπορούσαμε να έχουμε πρόγνωση μόνο για τη σημερινή ημέρα και για την επόμενη ημέρα με κάποια αμφιβολία. Ενώ τώρα, με τη χρήση των υπερυπολογιστών, μπορούμε να έχουμε πρόγνωση για τις επόμενες 5 μέρες. Με πολύ καλή πιθανότητα να βγουν αυτά που θα έχει το μοντέλο, που θα αναφέρει το μοντέλο. Και η καλή πρόγνωση του καιρού βοηθάει την καλύτερη οργάνωση της κοινωνίας, βοηθάει ακόμα και να κερδίσει, να μην χάσει κάποιους χρήματα. Για παράδειγμα, αν δεν ξέρει ότι θα έρθει μια φυσική καταστροφή και δεν προετοιμαστεί, μπορεί να πάθει και ζημιά, να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε μια ποιοτική και καλή πρόγνωση του καιρού. Εδώ αναφέρει για έναν υπολογιστή που αγόρασαν στην Αγγλία, η supercomputer, που επιτρέπει να εκτελείται ένα μοντέλο πρόγνωσης καιρού σε 7.680 πυρήνες και βλέπετε εδώ 100 terabyte of data να δημιουργεί. Και αναφέρει ότι μπορούν να έχουν πρόγνωση σε επίπεδο λίγων τετραγωνικών χιλιόμετρων. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό έκανε ένα άρθρο σχετικά με αυτό τον υπερυπολογιστή. Ασφαλώς δεν είναι μόνο η Αγγλία η οποία αγοράζει υπερυπολογιστές. Όλες οι χώρες έχουν δικούς τους υπερυπολογιστές που εκτελούν τέτοια μοντέλα για την καλύτερη προσομοίωση του καιρού. Καλύτερα αποτελέσματα λοιπόν και ποιοτικότερα. Πιο γρήγορα ή πιο ποιοτικά αποτελέσματα μεγαλύτερης ανάλυσης. Βέβαια, η χρήση της παράλληλης επεξεργασίας δεν είναι εύκολη. Όπως είχα αναφέρει και στην πρώτη διάλεξη, το δωρεάν γεύμα έχει ολοκληρωθεί. Και είχα πει το δωρεάν γεύμα ήταν όταν ένας προγραμματιστής τη δεκαετία του 90 είχε φτιάξει ένα πρόγραμμα και ο κάθε επεξεργαστής, η κάθε γενιά ήταν
πιο γρήγορη σε συχνότητα από την προηγούμενη, χωρίς να κάνει τίποτα, το πρόγραμμά του εκτελούνται όλο και πιο γρήγορα. Αυτό πια δεν ισχύει. Πρέπει σήμερα κάποιος που θέλει να βελτιώσει το πρόγραμμά του να επενδύσει στην παραλία. Εσείς που θα είστε οι περισσότεροι από εσάς προγραμματιστές, είτε στο διαδίκτυο, είτε σε εφαρμογές, είτε σε κινητά τηλέφωνα κτλ., πρέπει να κατανοήσετε τις δυνατότητες της παραλληλοποίησης, πώς τα προγράμματά σας θα εκμεταλλεύονται την παραλία ή πώς τα προγράμματά σας δεν θα δυσχεραίουν την παραλία. Γιατί μερικές φορές ο τρόπος που γράφουμε ένα πρόγραμμα μπορεί να αποτρέψει κάποιες παράλληλες τεχνικές να ενεργοποιηθούν. Γιατί οι επεξεργαστές έχουν, όπως σας έχουμε δει, κάποιο hardware κομμάτι που μπορούν να εκτελούν κάποια τμήματα παράλληλα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα, προκειμένου να έχετε βέλτιστες εφαρμογές. Προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν στα παράλληλα αισθήματα, όπως επικοινωνίας και συγχρονισμού. Έχουμε πολλούς διαφορετικούς πυρήνες. Υπάρχει ανάγκη να συγχρονιστούν. Πώς θα γίνει αυτός ο συγχρονισμός? Θα το δούμε ήδη από το επόμενο μάθημα, μάλλον από το επόμενο εργαστήριο, από αύριο δηλαδή, αύριο 7 η ώρα που έχουμε το εργαστήριο, στην ίδια αίθουσα. Θα συνδεθείτε και θα δούμε την πρώτη παραλληλοποίηση προγράμματος. Θέματα επικοινωνίας συγχρονισμού. Πώς γίνεται έλεγχος των ταυτόχρονων αναφορών στην κοινή μνήμη ή στις συσκευές? Ποια τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης και μπορεί κάποια από αυτά τα επίπεδα να μην είναι ενημερωμένα? Δημιουργείται λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα συνάφειας ή συνέπειας, είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο ένας επεξεργαστής βλέπει μια τιμή, π.χ. 5 για τη μεταβλητή χ, ένας επεξεργαστής για την ίδια τιμή χ βλέπει αντί για 5, 15. Βλέπει άλλη τιμή. Η ίδια μεταβλητή στον ένα επεξεργαστή φαίνεται να έχει άλλη τιμή και αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στις προσβάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Θα το δούμε σε αντίστοιχη διάλεξη που θα δούμε μετά από κάποιες εβδομάδες. Πώς περιγράφονται τα παράλληλα προγράμματα? Υπενθυμίζω, εμείς εδώ ασχολούμαστε με explicit parallelization. Δεν βασιζόμαστε σε εργαλεία, γιατί δεν κάνουν καλή δουλειά τα εργαλεία. Δηλαδή, δεν πετάμε ένα συριακό κώδικα σε ένα compiler και περιμένουμε να βγάλει παράλληλη έκδοση. Θα βγάλει κάτι, αλλά δεν είναι βέλτιστο. Βασιζόμαστε στη δικιά μας ενεργή τροποποίηση του κώδικα. Είχαμε στο πρώτο μάθημα, στο πρώτο εργαστήριο, δημιουργήσει ένα συριακό κώδικα. Σε αυτό το σειριακό κώδικα θα επέμβουμε να το κάνουμε παράλληλο. Και θα βλέπουμε γενικά πώς προσθέτουμε σιγά-σιγά εντολές, αφού κατανοήσουμε βέβαια γιατί τις προσθέτουμε, προκειμένου να γίνει παράλληλο ένα πρόγραμμα. Στη διαδικασία ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού για παράλληλους υπολογιστές. Τεχνικές σχεδιασμού παράλληλων αλγορίθμων. Πολλά προβλήματα, memory allocation, που δεσμεύεται μνήμη, πώς χρησιμοποιείται μνήμη, πώς σχεδιάζονται τα δίκτυα διασύνδεσης, γιατί θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Η επικοινωνία γίνεται μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης. Πώς θα σχεδιαστεί βέλτιστα ένα τέτοιο δίκτυο διασύνδεσης? Πώς θα έχουμε θέματα ανοχής σε σφάλματα? Πολύ σημαντικό. Φανταστείτε να έχουμε, για παράδειγμα, 100.000 επεξεργαστές και 10 επεξεργαστές να χαλάσουν. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα? Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ανοχή σε σφάλματα, δηλαδή ακόμα και ένα μέρος των επεξεργαστών να βγει offline, να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα το σύστημά μας. Καταλαβαίνετε ότι μεγάλο πρόβλημα είναι και το λογισμικό. Εμείς οι προγραμματιστές θα πρέπει να επέμβουμε πάνω στα προγράμματα, να τα κάνουμε παράλληλα. Και αυτή η τροποποίηση ονομάζεται παραλληλοποίηση. Δηλαδή, αν κάποιος ρωτούσε τι είναι παραλληλοποίηση ενός προγράμματος, είναι η τροποποίηση του σειριακού προγράμματος με τεχνικές που συνδέουμε κάποια frameworks παραλληλοποίησης για να εκμεταλλευτούμε όλους τους πυρήνες που έχουμε διαθέσιμους. Αυτό λοιπόν είναι η παραλληλοποίηση. Η τροποποίηση ενός προγράμματος. Θα τροποποιούμε σειριακά προγράμματα για να γίνονται παράλληλα. Και δεν υπάρχει βέβαια ένας τρόπος να παραλληλοποιηθεί. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές παραλληλοποίησης, πολύ διαφορετικοί τρόποι, όπως ένα σειριακό πρόγραμμα. Όταν το γράφετε, μπορείτε να το συντάξετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι σαν ένα γραπτοκείμενο, μια έκθεση.
οποιοδήποτε μπορεί για το ίδιο συμβάν να γράψει μια τελείως διαφορετική έκθεση από τους άλλους. Είναι ο προσωπικός τρόπος συγγραφής. Και εγώ θα ήθελα να βλέπω αυτό το προσωπικό τρόπο συγγραφής, γιατί δείχνει από τη μία το δικό σας τρόπο σκέψης και από την άλλη ότι δεν αποτελεί προϊόν συνεργασίας. Δηλαδή, στα παράλληλα στήματα, όπως και σε κάθε εξέταση ή σε κάθε άσκηση κώδικα, αν βλέπεις ακριβώς το ίδιο κώδικα, έχει 500 γραμμές ίδιες και το έχουν στείλει 2-3, καταλαβαίνεις ότι συνεργάστηκαν που δεν έπρεπε. Οι εργασίες είναι ατομικές, π.χ. στα περισσότερα μαθήματα, οι εξετάσεις είναι ατομικές, άρα κώδικες οι οποίοι είναι ίδιοι και έχουν ασφαλώς παραπάνω από 15-20 γραμμές, δεν αναφέρομαι σε ένα απλό Hello World, αναφέρομαι σε σύνθετους κώδικες, δεν γίνεται να είναι ακριβώς ίδιοι. Λοιπόν, εδώ αναφέρεται ότι κάποια λογισμικά, όπως το Google Search, έχουν φυσικό παραλληλισμό, γιατί είναι τελείως ανεξάρτητα τα queries το ένα από το άλλο. Κάθε ένας πελάτης που συνδέεται στη μηχανή αναζήτησης της Google έχει ένα δικό του thread, ένα δικό του νήμα και δεν επηρεάζει τα άλλα νήματα, τους άλλους, δηλαδή επισκέπτες της σελίδας. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα έχουν φυσικό παραλληλισμό και δεν θα μας απασχολήσουν. Δηλαδή προβλήματα που δεν έχουν καμία εξάρτηση, δεν έχουν καμία ανάγκη για συντονισμό, δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς ασχολούμαστε με προβλήματα όπου απαιτείται συντονισμός. Επίπεδα της παράλληλης επεξεργασίας. Η παραλληλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να επιτευχθεί στο επίπεδο εργασίας, job level, μεταξύ εργασιών. Στο επίπεδο προγράμματος, στο επίπεδο εντολής, αυτό το είχαμε δει για το επίπεδο εντολής μέσα στον επεξεργαστή, όπου είχαμε το pipeline, και στο επίπεδο αριθμητικής και διαδικού ψηφίου, αυτό σε ψηφιακή σχεδίαση ίσως το είχατε δει, π.χ. στο σχεδιασμό αθρηστών με πρόβλεψη κρατουμένου, όπου παράλληλα γινόταν πράξη στα bit. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, είμαστε στη ψηφιακή σχεδίαση, αυτό στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και εμείς στο επίπεδο προγράμματος θα δουλέψουμε. Βέβαια, από πίσω η υποδομή High Performance Computing υποστηρίζει ταυτόχρονα να εκτελούνται πολλές εργασίες, άρα κοιτάμε και το επίπεδο εργασίας με τον τρόπο που υποβάλλουμε τις εργασίες. Δηλαδή, είστε, για παράδειγμα, στο εργαστήριο 80 φοιτητές, 80 υποβολές εργασιών γίνονται, στο high PC από πίσω εκτελούνται παράλληλα. Τουλάχιστον εφόσον το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πυρήνες. Στο επίπεδο εργασίας λοιπόν είναι ανάμεσα, μπορούμε να το πούμε, στους φοιτητές. Ο κάθε φοιτητής έχει τη δικιά του εργασία που εκτελείται και στο επίπεδο προγράμματος είναι αυτό που εσείς οι ίδιοι, ο καθένας στο πρόγραμμά του, θα παραλληλοποιήσει. Τα επίπεδα διαφέρουν στο μέγεθος της μονάδας διαιρετότητας. Υπάρχουν προβλήματα ή τρόποι παραλληλοποίησης με μεγάλη μονάδα διαιρετότητας, coarse grain, μικρή μονάδα, fine grain και ενδιάμεσες καταστάσεις. Δεν υπάρχει τώρα σαφής προσδιορισμός τι εννοούμε μεγάλη μονάδα διαιρετότητας, αλλά σίγουρα μπορούμε να συγκρίνουμε κάτι αν είναι μεγαλύτερη μονάδα διαιρετότητας από ένα άλλο. Για παράδειγμα, ας ανοίξω ένα notepad και να αλλάξω λίγο τη γραμματοσειρά για να σχεδιάσω. Αν έχουμε ένα for loop, ας πούμε φοράει i μικρότερο του 100, i συν συν, και αυτό έχει μέσα ένα δεύτερο loop, και ας βάλω και ένα ακόμα τρίτο loop, μπορούμε τώρα να παραλληλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, αν το παραλληλοποιήσουμε στο εσωτερικό βρόχο και πούμε ότι κάθε επεξεργαστής εκτελεί ένα ξεχωριστό κάπα, είναι μια πολύ μικρή μονάδα διαιρετότητας. Δηλαδή εδώ μπορούμε να πούμε fine. Γιατί είμαστε μέσα στο... Ξέρετε, όλα αυτά είναι ένθετα, δεν χρειάζεται να βάλω το άγκιστρο, το γνωρίζετε αυτό. Αυτό λοιπόν το εσωτερικό, το ένθετο loop, είναι πολύ μικρή μονάδα διαιρετότητας. Κάθε επεξεργαστής έχει ένα άλλο iteration του κάπα. Αν αντιθέτως πάμε στο έξωθεν loop και πούμε ότι κάθε επεξεργαστής έχει ένα δικό του i και εκτελείται,
θα μπορούσε κάποιος εδώ να το πει coarse grain. Είναι μεγαλύτερη μονάδα διαιρετότητας. Δηλαδή, εδώ κάθε επεξεργαστής παίρνει ένα I, αλλά κοιτάξτε πόσα από πίσω εκτελεί προτού να ξαναπάρει το επόμενο I. Εδώ υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία, συντονισμό μικρότερη από ό,τι στο fine grain. Στο fine grain υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη συνεχώς επικοινωνίας ανταλλαγής μηνυμάτων. Τώρα, το επίπεδο που εμείς θα επιλέξουμε, ασφαλώς δεν γίνεται έτσι απλά με το να πούμε «ΟΚ, θα το πάμε στο I». Πρέπει να εξετάσουμε τον κώδικα να δούμε πού έχει εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, αν εδώ κάτω υπήρχε μια εξάρτηση της μορφής ότι α του I π.χ. ίσον α του I πλην 1, ίσως κάτι τέτοιο, δηλαδή υπήρχε μια, και μετά και κάτι ακόμα, υπήρχε μια εξάρτηση για το ίδιο το I, θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί ένας επεξεργαστής θα παίρνει το ένα I, ένας επεξεργαστής θα παίρνει το άλλο το I, δηλαδή για να υπολογίσουμε το α του I, απαιτείται να έχουμε υπολογίσει το α του I πλην 1, το προηγούμενο I. Και γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παραλληλοποίηση σε αυτό το σημείο, εκτός αν σπάζαμε αυτή την εξάρτηση. Θα δούμε σε κομμάτια κώδικα πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Γι' αυτό δεν είναι τόσο απλό το να πούμε πού θα το παραλληλοποιήσουμε κάτι. Πρέπει να εξετάσουμε το κώδικα, να βρούμε πού έχει εξαρτήσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τις εξαρτήσεις για να τις σπάσουμε. Αν δεν μπορούμε να σπάσουμε εξαρτήσεις, επιλέγουμε άλλο επίπεδο. Σε αυτό το παράδειγμα, για παράδειγμα, το είπα και δύο φορές. Σε αυτό εδώ το πρόγραμμα θα κατεβάζαμε εδώ κάτω, την παραλληλοποίηση, αν δεν έχει παρακάτω εξαρτήσεις. Θα επιλέγαμε λοιπόν στο J να το παραλληλοποιήσουμε. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό πρόβλημα και ήδη μας έχει βάλει σε πολλές σκέψεις. Φανταστείτε σε μεγαλύτερα προβλήματα που θα έχουμε πολλές περιπάνω γραμμές πώς θα το πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε διάφορες μονάδες διαιρετότητας. Μεγάλη, μικρή και ενδιάμεση. Που όμως δεν ορίζονται σαφώς. Δηλαδή το τι είναι coarse είναι κάτι χοντροκομμένο. Τώρα πόσο χοντροκομμένο είναι και λίγο υποκειμενικό για το πόσο χοντροκομμένο. Σίγουρα όμως μπορούμε να συγκρίνουμε. Να πούμε ότι αυτό είναι πιο χοντροκομμένο από το άλλο. Αυτό μπορούμε να το πούμε και με αυτή τη λογική λέμε ότι αυτό είναι coarse και αυτό είναι fine. Δηλαδή είναι συγκριτική η ταξινόμηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, έλα, άνετα. Οι εξαρτήσεις δηλαδή είναι κομμάτια κώδικα που αλλάζουν τα δεδομένα που είχαμε, οπότε Οι εξαρτήσεις κώδικα βασικά δεν είναι εξαρτήσεις του κώδικα, είναι εξαρτήσεις των δεδομένων που βρίσκονται μέσα στο κώδικα. Όπως αυτό, εδώ αυτό είναι μια εξάρτηση. Αυτή η εξάρτηση δείχνει ότι το τρέχον I, το τρέχον στοιχείο του I, για να υπολογιστεί, απαιτεί να υπολογιστεί πρώτα κάτι άλλο. Αυτό είναι η εξάρτηση, ότι ένα δεδομένο για να υπολογιστεί εξαρτάται από ένα άλλο δεδομένο. Που αυτό το α του I, του I πλην 1 για να υπολογιστεί, ομοίως εξαρτάται από το I πλην 1. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα. Μπορούμε να δούμε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το α του μηδενός απαιτείται για να υπολογιστεί το α του 1, απαιτείται αυτό για να υπολογιστεί το α του 2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή δημιουργείται μια αλυσίδα εξαρτήσεων και γι' αυτό δεν μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε γιατί δεν μπορούμε να πούμε ανεξάρτητο ένας επεξεργαστής θα υπολογίσει το α του 2, ο άλλος το α του 1 κτλ. Γιατί πρέπει πρώτα να υπολογιστούν κάποια άλλα στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αλυσίδα εξαρτήσεων όπου δυσχεραίνει τον προγραμματισμό και θα πρέπει σε ένα κώδικα να αναγνωρίζουμε αυτές τις αλυσίδες εξαρτήσεων γιατί μας εμποδίζουν στο να παραλληλοποιήσουμε το κώδικά μας. Δηλαδή, αν το παραλληλοποιήσουμε αυτό το κώδικα, θα είχαμε σε αυτό το σημείο, στο I, σίγουρα λαθασμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό. Σε βοήθησε η απάντηση? Θέλεις να το... Ναι, βοήθησε. Η διαιρετότητα συνδέεται με το ποσό της επικοινωνίας, είπαμε ασθενή σύζευξη, ισχυρή σύζευξη. Στο μάθημα αυτό εξετάζουμε συστήματα παράλληλης και καταναμημένης επεξεργασίας. Παράλληλης είναι τα συστήματα που βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή, δηλαδή επεξεργαστές που είναι στο ίδιο motherboard, έχουν πρόταση στην ίδια μνήμη, έχουν το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Αυτό είναι το παράλληλο σύστημα, μπορούμε να το πούμε στη θεώρηση
αυτή του μαθήματος. Και τα κατανεμμένα συστήματα είναι πολύ διαφορετικοί υπολογιστές, που ο κάθε υπολογιστής έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα, δικιά του μνήμη, δικό του ξεχωριστό motherboard και το καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι τα κατανεμμένα και τα παράλληλα. Βέβαια, κάποιοι θεωρούν, και δεν είναι άδικο να πούμε, ότι όλα αυτά θεωρούνται παράλληλα συστήματα. Όλα, γιατί όλα αφορούν την παράλληλη επεξεργασία. Απλώς, αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε διαφορετικά, λίγο πιο συγκεκριμένα, το παράλληλο σύστημα είναι στον ίδιο υπολογιστή, ενώ το κατανεμμένο είναι πολλά διαφορετικά συστήματα. Αλλά και να πείτε ότι όλα είναι ένα παράλληλο σύστημα από τη στιγμή που έχουμε παράλληλους επεξεργαστές, δεν είναι λάθος, να ξέρετε. Οι υποδομές των παράλληλων επεξεργαστών βρίσκονται σπίτι μας, Intel, AMD, NVIDIA, CUDA, κάρτες γραφικών δηλαδή, επεξεργαστές, όλοι φαντάζομαι, έχετε κινητό τηλέφωνο με τουλάχιστον δύο πυρήνες, έχετε κάποιο υπολογιστή που έχει δύο πυρήνες, τουλάχιστον η πλειοψηφία, πιστεύω, και έχετε ήδη αυτές τις υποδομές. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, είμαστε 10 η ώρα, να υπενθυμίσω ότι στο τέλος της σημερινής διάλεξης, όπως από εδώ και πέρα σε κάθε διάλεξη, θα έχουμε quiz, quiz ερωτήσεων πάνω στη θεωρία, έως και την προηγούμενη διάλεξη. Δηλαδή θα έχουμε ένα quiz όπου θα έχουμε ερωτήσεις μέχρι, για την πρώτη διάλεξη του μαθήματος. Θα το έχουμε το quiz και 50, οπότε θα χρειαστεί να έχετε τους κωδικούς σας στο ARC, συνδεθείτε στο ARC ήδη από τώρα αν δεν το έχετε κάνει, προσπαθήστε δηλαδή να κάνετε remember password, remind password αν το έχετε ξεχάσει. Όποιος θέλει, τέλος πάντων, προαιρετικά να πάρει μέρος στο quiz. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε σε 12 λεπτά. Πέρασαν τα 12 λεπτά ακριβώς και μπορούμε να συνεχίσουμε τη διάλεξη. Κοιτούσαμε υπερυπολογιστές, διάφορα υπερυπολογιστικά κέντρα. Καταλαβαίνετε, λόγω της ανάγκης της παράλληλης επεξεργασίας, πολλές χώρες θέλουν να έχουν την επεξεργαστική αυτή ισχύ και δημιουργούν super computers. Υπερυπολογιστές, βλέπουμε κάποια ενδεικτικά εδώ συστήματα. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ 300 TB μνήμης, 120.000 επεξεργαστές και το καθεξής. Και κάθε 6 μήνες υπάρχει μια λίστα των top 500 υπολογιστών, των πιο γρήγορων υπολογιστών στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η πρώτη θέση εναλλάσσεται ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα. Άλλες φορές οι Κινέζοι είναι πρώτοι, άλλες φορές οι Αμερικάνοι. Μπορούμε να δούμε σε μια σελίδα, για να συνδεθώ, να δούμε top 500. Να δούμε αυτή τη στιγμή ποιοι βρίσκονται στην πρώτη θέση. Η λίστα λοιπόν, top 500, η τελευταία ενημέρωση είναι November 2020 και κάπου αναφέρει, να το δω, βλέπετε τώρα η Ιαπωνία ήρθε, η Κίνα έπεσε πολύ. Σε αυτή λοιπόν την τελευταία ενημέρωση του Νοεμβρίου, η Ιαπωνία στην κατάταξη 1 με το σούπερ υπολογιστή Fugaku, με 7.600.000 επεξεργαστές και 30 kilowatt power. Βλέπετε, η Αμερική ακολουθεί με πολύ λιγότερους επεξεργαστές, IBM Power System, Oak Ridge National Laboratory, στο Εθνικό Εργαστήριο Έρευνας που έχουν. Στο τρίτο είναι η Αμερική και η Κίνα, οι Κινέζοι έχουν πέσει στην τέταρτη θέση. Αλλά αυτό που σας λέω, κάθε 6 μήνες αλλάζει. Δηλαδή, η επόμενη καταχώρηση, αυτή ήταν Νοέμβριο, μετά από 6 μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί το μάθημα που έχουμε, θα έχει αλλάξει. Κυρίως στις πρώτες θέσεις γίνονται αλλαγές. Και ενδεχομένως, άμα τοποθετηθούν και άλλα, άμα δημιουργηθούν και άλλοι υπερυπολογιστές, σιγά σιγά υπάρχει μια όθηση των
υπερυπολογιστών των άλλων προς χαμηλότερες θέσεις και κάποια στιγμή βγαίνουν από τη λίστα. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη λίστα είναι στο top500.org. Στην Ελλάδα όμως, πού βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη λίστα, έχουμε ένα υπερυπολογιστικό κέντρο που ονομάζεται ARIS, Advanced Research Interconnection System, ανεχομένως, δεν θυμάμαι το ακρονίμιο, και βρίσκεται στην Αθήνα. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα σε αυτή τη διεύθυνση, Hellas HPCGR, και σε αυτό το σύστημα κατά διαστήματα έρχονται προσκλήσεις, χρήσεις του συστήματος σε καθηγητές και ερευνητές. Κάποιος δηλαδή που θέλει να χρησιμοποιήσει δωρεάν ασφαλώς ένα τέτοιο σύστημα, καταθέτει μια πρόταση και αν εγκριθεί, του δίνουν αυτή την υπολογιστική ισχύ για το δικό του πείραμα. Μπορεί να πει θέλω να κάνω ένα καλύτερο μοντέλο καιρού, ίσως ένα καλύτερο μοντέλο για να βρω θεραπείες για κάποιες αρρώσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή θέλει όμως εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση, όχι να είναι μια γραμμή, γιατί οι υπολογιστικοί αυτοί πόροι έχουν κάποιο κόστος, κόστος συντήρησης για το κράτος και δεν τους δίνουν όπου να είναι. Λοιπόν, βρισκόταν το 2015 όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην θέση, όπως βλέπετε εδώ κάτω, 468 από τους 500 σουπερυπολογιστές. Με 8.500 πυρήνες, 27 τεραμπάιτ δηλαδή μνήμη, φαντάζομαι είναι 27.000, δεν φαίνεται και καθαρά, επεξεργαστές Intel Xeon 2680 και 154 kW με Linux, λειτουργικό σύστημα Linux. Αυτό βέβαια ήταν σε αυτή τη θέση, ασφαλώς νέοι υπολογιστές το εξώθησαν, άρα δεν βρίσκεται πια στο 500 λίστα. Εντούτοις είναι ένα σούπερ κομπιούτερ που έχουμε στη χώρα μας για εκτέλεση αυτών των υπολογισμών. Υπάρχουν τώρα και υπολογιστικοί πόροι διαθέσιμοι στην Ευρώπη, όπως το PRAISE, που και αυτοί ομοίως κατά διαστήματα ανοίγουν προκηρύξεις για επιστήμονες που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την υπολογιστική ισχύ για ένα περιορισμένο χρόνο. Και υπάρχει και υπολογιστική πλέγματος, grid computing. Το grid computing σημαίνει μέσω ίντερνετ μπορούμε να συνδέσουμε υπολογιστές μεταξύ τους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, για να έχουμε μια καλύτερη, ένα μεγαλύτερο μάλλον υπολογιστικό σύστημα από διαφορετικές χώρες. Grid computing λοιπόν υπολογιστική πλέγματος που είναι ανώμοι και γεωγραφικά κατανεμμένοι αυτόνομοι υπολογιστές που όμως εμφανίζονται στο τελικό χωρίς ένα ολοκληρωμένο σύστημα και γίνεται με κάποιο ενδιάμεσο λογισμικό. Μοιάζει πολύ με αυτά που κάνουμε εμείς εδώ στα κατανεμμένα συστήματα, αλλά το στοιχείο διαφοροποίησης είναι ότι είναι τελείως διαφορετικοί αυτοί οι υπολογιστές που συνδέονται σε αυτό το grid. Δηλαδή δεν είναι όπως, για παράδειγμα, εμείς που έχουμε ομοιόμορφους επεξεργαστές και γίνεται πιο εύκολη η κατανομή του φόρτου εργασίας. Στο grid computing είναι πολύ δύσκολη η κατανομή του ποσού εργασίας, γιατί έχει διαφορετικές δυνατότητες το κάθε σύστημα. Ομοιότητα, πολλαπλή επεξεργαστική πυρήνα που επικοινωνούν μεταξύ τους στα κατανεμμένα versus παράλληλα συστήματα, ενώ η διαφορά είναι ότι οι παράλληλοι επεξεργαστές είναι στο ίδιο χώρο, ενώ οι κατανεμμένοι επεξεργαστές σε μεγάλες αποστάσεις. Η μνήμη στα παράλληλα συστήματα, είπαμε, επειδή συνήθως είναι στο ίδιο motherboard, έχουν τον ίδιο χρόνο πρόσβασης, ενώ στα κατανεμμένα συστήματα, επειδή είναι διαφορετικοί υπολογιστές, έχουν διαφορετικούς χρόνους πρόσβασης στη μνήμη. Τώρα, σχετικά με το grid, κάποτε είχαμε το Hellas Grid. Στα πρώτα έτη που δίδασκα αυτό το μάθημα, οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν το Hellas Grid για να
επιτελέσει συνεργασίες. Τότε δεν είχαμε το HPC, δεν είχα στήσει το HPC που έχουμε τώρα. Οπότε δανειζόμασταν υπολογιστική ισχύ από άλλα πανεπιστήμια. Και διάφορα πανεπιστήμια, για παράδειγμα Αριστοτέλειο, Πάτρα, Αθήνα κτλ., είχαν αίθουσες με υπολογιστές που τις δάνειζαν σε υπόλοιπα πανεπιστήμια. Και οι φοιτητές μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση και να εκτελέσουν εργασίες πάνω στο Hellas Grid. Μάλιστα, μπορείτε να δείτε και στο E-Class ένα φυλάδιο που φέρει τον τίτλο Hellas Grid, για να δείτε τι ασκήσεις κάνουν. Κάποτε το είχαμε, γιατί δεν το έχουμε πια, δεν υπάρχει το Hellas Grid. Γενικά, σταμάτησε να λειτουργεί το Hellas Grid και δεν υπάρχει πια πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή, αν πάτε στη σελίδα Access Hellas Grid.gr, είναι μια σελίδα που βρίσκεται στο χρονοτούλα από τις ιστορίες, μπορούμε να πούμε, που έχει σχετική ενημέρωση ότι πια δεν λειτουργεί. Η έννοια του Grid Computing δημιουργήθηκε στο CERN, όπου υπήρχε ανάγκη για επεξεργασία πάρα πολλών δεδομένων και 15 τεραμπάιτε θα υλοποιεί εδώ στο σχήμα MCD. Θα μπορούσε λοιπόν, αν βάζαμε τα 15 τεραμπάιτ που δημιουργούνταν στο CERN σε μία στήλη από CD, θα έφτανε σε ένα ύψος 20 χιλιόμετρων. Υπάρχει και στην Ευρώπη το Grid, EGE, το αναπτυξιακό έργο της Ευρώπης, το οποίο και αυτό τερματίστηκε. Γενικά το Grid λειτουργεί για κάποια χρόνια και μετά σταματάει να υπάρχει. Βέβαια υπάρχει τώρα το EGEU, αν συνδεθείτε τώρα θα δείτε αυτή τη σελίδα, που και αυτή ομοίως είναι μια σελίδα που σου δίνει υπολογιστική ισχύ για κάποιο project, αν καταθέσεις μια τεκμηριωμένη αναφορά, αλλά γενικά τα Grid είναι δύσχρηστα να τα χρησιμοποιήσει κάποιος. Δηλαδή, καλύτερο είναι στο super computer. Δεδομένου ότι κάθε χώρα πια, τουλάχιστον της Ευρώπης, έχει ένα δικό της super computer, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τους ομοιόμορφους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, παρά να ζητάμε πόρους από διάφορες χώρες που συνδέονται στο Grid. Το Grid χρησιμοποιείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως χρησιμοποιείται η υποδομή HPC, όπως ακριβώς το βλέπουμε στο εργαστήριο. Ήδη από το πρώτο μάθημα είδατε πώς να συνδεθείτε στο HPC και να υποβάλλετε εργασίες. Κάποιοι που δεν είχαν συνδεθεί στο εργαστήριο στο πρώτο μάθημα θα πρέπει να διαβάσουν το φυλάδιο που φέρει την ονομασία MTL. MTL από το Many Core, MTL, για να δούνε πώς γίνεται η σύνδεση. Είναι σημαντικό, γιατί συνεχίζουμε κάθε φορά ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, δεν θα επαναλάβουμε έννοιες σχετικά με το πρώτο εργαστήριο. Υποτίθεται τώρα το έχουμε κάνει και συνεχίζουμε στο παρακάτω εργαστήριο, στο δεύτερο. Άμα διαβάσουμε αυτό, θα είμαστε έτοιμοι, υποτίθεται, για το επόμενο. Ναι, όποιος δεν το έχει κάνει, εννοείται το MTL εκεί που αναφέρει για υποβολή εργασιών, γιατί έχει πολλές πληροφορίες στο MTL. Αυτό που εμείς είδαμε την προηγούμενη φορά είναι υποβολή εργασιών. Θα πας εκεί που αναφέρει υποβολή εργασιών και πρέπει να διαβάσεις και να εκτελέσεις στην κονσόλα εντολές που σου δίνονται σε εκείνο το αρχείο για να καταλάβεις πώς λειτουργούν. Ναι, πρέπει να το διαβάσει κάποιος για να είναι έτοιμος για αύριο. Πώς χρησιμοποιείτε τώρα το Grid? Είναι ακριβώς όπως σας είπα με το HPC, δηλαδή συνδέεστε όλοι σε έναν κεντρικό υπολογιστή, στην περίπτωση μας είναι το Pleiades, δημιουργείτε ένα αρχείο υποβολής εργασιών, ένα job description file, το δημιουργήσαμε την προηγούμενη φορά, και με το κατάλληλο πρόγραμμα το υποβάλλουμε. Σε εμάς ήταν το QSAB, που είναι το de facto πρόγραμμα για υποβολή εργασιών σε HPC, είναι της οικογένειας Torque, το πρόγραμμα το οποίο το έχω στήσει και λειτουργεί προβλημάτιστα. Job description file. Υπάρχουν βέβαια, αναλόγως το scheduler στο HPC, και διαφορετικές συντάξεις σαν job description file. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, λέει ορίζει το executable, ορίζει τους παραμέτρους, πού είναι η έξοδος, πού είναι η είσοδος, και ούτω καθεξής, και τα requirements. Στην περίπτωσή μας, και εμείς ορίζουμε πού είναι το εκτελέσιμο, την έξοδο, για παράδειγμα, που είναι σε ένα αρχείο στον τοπικό κατάλογο του χρήστη που θα επιστραφεί, τόσο την τυπική έξοδο, όσο και την έξοδο σφάλματος. Αύριο
θα δούμε και εμείς πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το αρχείο υποβολής εργασιών με παραμέτρους. Και υποβάλλονται λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε σουπλιάδες, κάνω αντιστοίχηση με τη δικιά μας υποδομή, είμαστε, μάλλον να το πω διαφορετικά, συνδέεστε στο Ζαφόρα, το Ζαφόρα σουπλιάδες, υποβάλλεται εργασίας, job submit, όπου εκτελείται στο HPC από πίσω και σας έρχονται τα αποτελέσματα στον κατάλογο που βρίσκεστε για να τα χρησιμοποιήσετε. Τώρα υπάρχει παράλληλη επεργασία μέσω ίντερνετ με κάποια project, για παράδειγμα υπάρχει το Folding at Home, όπου μπορεί να κατεβάσει κάποιος εθελοντικά ένα client να τον εκτελέσει στον υπολογιστή του και να βοηθήσει με το να δίνει την περισσευούμενη υπολογιστική ισχύ στο σύστημά του σε αυτή την κοινότητα. Αν συνδεθείτε σήμερα, θα δείτε ότι ασχολούνται με το COVID. Δηλαδή, αν έχετε περισσευούμενη υπολογιστική ισχύ, μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πρόγραμμα που όταν είναι άντλο επεξεργαστή σας, τον παρέχει σε αυτό το project για την έβρεση φαρμάκων που ίσως έχουν καλύτερη συμπεριφορά για το COVID. Αυτό είναι το drug screening, δηλαδή από όλα τα δυνατά φάρμακα που μπορούν να δημιουργηθούν, να απορρίψουν φάρμακα τα οποία δεν πρόκειται να έχουν κάποια θετική επίδραση στο COVID. Ένα άλλο project, το SETI at Home, που ψάχνει στο διάστημα για σήματα κτλ. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Boeing, όπου συνεργάζονται πολλοί διαφορετικοί υπολογιστές με κατανομή ξεχωριστών πακέτων εργασίας, ασφαλώς σε επίπεδο coarse grain, για την υλοποίηση ενός προβλήματος. Και συνεχίζουμε λοιπόν προς την επόμενη διάλεξη, να κλείσω αυτή τη διάλεξη. Περιμένετε λίγο. Ωραία, το top 500 το είδαμε. Και ανοίγω τώρα το επόμενο αρχείο. Να ρωτήσω κάτι για το... πρώτα. Το data mining είναι grid computing ουσιαστικά. Το είπες data mining. Ναι. Το data mining είναι... Δεν είναι grid computing, όχι. Στο data mining έχει κάποιος έναν πελάτη όπου συνδέεται σε διάφορα websites και τα λοιπά και βρίσκει αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεται. Μάλιστα, θα μπορούσε να έχει πολλαπλά νήματα ή πολλαπλές διεργασίες ώστε να σαρώνει περισσότερα websites. Τώρα, το data mining ακριβώς σε ποιο context βέβαια εσύ το σκέφτεσαι. Δεν είναι πάντως grid computing. Εγώ το σκέφτηκα στο context ότι προσφέρεις, ας πούμε, υπολογιστική ισχύ και παίρνεις κάποια χρήματα σε κάποιες σελίδες που κάποιοι που μαζεύουν, ας πούμε, bitcoin mining που κάνουν. Ναι, bitcoin mining, αυτό. Πράγματι, αν το δούμε στα πλαίσια, είναι bitcoin mining, γιατί άλλο είναι το data mining, bitcoin mining, δηλαδή εξόρυξη αυτών των συγκεκριμένων αριθμών που θα βοηθήσουν να βρεθούν κάποια bitcoin, αυτό θεωρείται grid computing, ναι. Δηλαδή, αν έχεις ένα miner στο σύστημά σου, που συνεργάζεται με άλλους miner, δηλαδή έχεις πει σε ένα mining pool και όλοι μαζί συνεργάζονται για να βρουν ένα bitcoin, ναι, είναι grid computing. Okay. Βέβαια, καλό είναι να μην το κάνεις το bitcoin mining, γιατί είναι πεταμένα λεφτά. Δεν ξέρω αν το ασχολείσαι ενεργά με αυτό, γιατί οι Κινέζικες αυτό είναι πρωτοπόροι με τα bitcoin farms. Έχουν δηλαδή πολύ καλύτερη υπολογιστική και πολύ φθηνότερο ρεύμα. Οπότε... Είναι θέμα ρεύματος κυρίως, αλλά άμα έχεις ένα PC ανοιχτό, ας πούμε, και απλά θες να μαζέψεις πολύ ελάχιστα χρήματα, πιστεύω συμφέρει. Δηλαδή... Θα πληρώσεις παραπάνω σε ρεύμα, βέβαια. Από όχι, νομίζω ότι δεν είναι παραπάνω σε ρεύμα. Άμα έχεις miner που καίει πάρα πολύ ρεύμα, νομίζω με την κάρτα γραφικών είναι λιγότερα. Πάντως, να σε παραπέψω σε ένα πολύ ωραίο βίντεο από το PC Steps του Κυρίτσι, όπου αναφέρει γιατί το bitcoin mining... Το είδα. Εντάξει, αν δεν σε έπεισε, τότε... Με έπεισε. Κάνεις ό,τι θέλεις. Πάντως, εντάξει, για να το περιορίσουμε εδώ, είναι grid computing και κάθε φορά θα πρέπει να σκέφτεστε το κόστος σε ενέργεια. Γιατί πάντα, εννοείται όταν έχουμε πολλούς υπολογιστές ή όταν εκμεταλλευόμαστε ένα υπολογιστή στο έπακρο, έχει μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Άρα, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε και την κατανάλωση ενέργειας. Και ας συνεχίσουμε λοιπόν με την επόμενη διάλεξη.
σχετικά με το von Neumann. Τα σχεδιαστικά μοντέλα, θυμάστε, ήδη από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, ότι έχουμε δύο, είναι το ένα το, είναι το von Neumann και το Harvard. Στο von Neumann έχουμε κοινή μνήμη, τόσο για δεδομένα και σε εντολές, υπάρχει μια ευελιξία και ο επεξεργαστής, απλή σχεδίαση, αλλά έχουμε bottleneck στο data bus, ενώ το άλλο είναι το Harvard, όπου έχουμε ξεχωριστή μνήμη για δεδομένα, ξεχωριστή μνήμη για εντολές. Και αυτό το συναντώμε σε άλλους υπολογιστές, κυρίως σε σωματωμένα συστήματα. Οπότε εμείς έχουμε το von Neumann. Σχετικά βέβαια με το von Neumann υπάρχει αυτό το bottleneck και το θέμα είναι πώς θα παραλοποιήσουμε τους υπολογιστές που πια βασίζονται όλοι στο von Neumann. Υπάρχει λοιπόν μια κατηγοροποίηση συστημάτων κατά το FLIN ως προς τα δεδομένα, τα data, αν είναι μονής ή πολλαπλής ροής. Άρα, data, single και multiple, τα έχω σημειώσει. Και οι εντολές, instruction, να είναι single ή πολλαπλής ροής. Και όλα αυτά είναι ορθογόνια μεταξύ τους. Έχουμε λοιπόν single instruction, single data. Δηλαδή, μονής εντολής, μονά δεδομένα. Να το πούμε έτσι. Θα το αναπτύξουμε βέβαια και στις επόμενες διαφάνειες. Single instruction, multiple data, δηλαδή μιας εντολής, μονής εντολής. Αυτό το εντολής, να το πούμε γενικότερα, εκτέλεσης, μονής εκτέλεσης, δηλαδή ότι έχουν ένα εκτελεστικό πυρήνα, ένα πυρήνα εκτέλεσης, πολλαπλά δεδομένα. Multiple instruction single data, δηλαδή πολλαπλοί επεξεργαστές, αλλά τα δεδομένα είναι τα ίδια, και multiple instruction multiple data. Πολλαπλοί επεξεργαστές, πολλαπλά διαφορετικά δεδομένα, δηλαδή ο κάθε επεξεργαστής έχει διαφορετικά δεδομένα. Ενώ εδώ, στο Multiple Instruction Single Data, υπάρχουν πολλοί επεξεργαστές, αλλά όλοι οι επεξεργαστές επενεργούν σε ίδια δεδομένα. Το MIMD που είναι και Bolt, είναι αυτό που έχουμε στους υπολογιστές μας. Έχουμε πολλαπλούς πυρήνες και ο κάθε πυρήνας κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι λοιπόν πια η τυπική αρχιτεκτονική που συναντάμε, το MIMD. Επίσης υπάρχουν και οι αρχιτεκτονικές Single Instruction Multiple Thread, δηλαδή έχουμε πολλαπλά νήματα που όλα χειρίζονται από τις ίδιες εντολές και Single Program Multiple Data SPMD. Αυτό θα το δούμε στο OpenMPI, όπου δημιουργούμε ένα εκτελέσιμο το οποίο επενεργεί σε διαφορετικά δεδομένα. Τώρα, ως προς την ερώτηση που έλαβα στο chat σχετικά με τα νήματα, αν θεωρούνται είδος παράλληλης επεξεργασίας, ναι, θεωρούνται είδος παράλληλης επεξεργασίας, γιατί τα νήματα δημιουργούν διαφορετικές ροές εκτέλεσης. Και κάθε διαφορετική ροή εκτέλεσης εκτελείται σε άλλον επεξεργαστή, όπως έχουμε, και άρα είναι παραλληλία. Μάλιστα, στο OpenMP, σε αυτό λοιπόν το μοντέλο προγραμματισμού που θα δούμε από τα μέσα του εργαστηρίου και έπειτα, θα δείτε ότι έχουμε νήματα εκεί. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς κατανοημένους υπολογιστές σε εκείνο το μοντέλο προγραμματισμού, αλλά μόνο σε έναν υπολογιστή με το OpenMP δημιουργούμε πολλά νήματα και εκμεταλλευόμαστε πλήρως τους πυρήνες του επεξεργαστή μας. Βέβαια, κάποιος θα ρωτήσει, ναι, αν έχουμε όμως ανάγκη να έχουμε και πολλαπλά νήματα και κατανοημένο σύστημα, τότε θα κάνουμε συνδυασμό τεχνικών και στα τελευταία μαθήματα του εργαστηρίου θα δούμε πώς θα συνδυάσουμε το OpenMP με το OpenMPI, δηλαδή πώς θα έχουμε ταυτόχρονα παραλία και στο ίδιο τον υπολογιστή με πολλά νήματα, αλλά και στο κατανεμμένο σύστημα που θα συγχρονίζονται μεταξύ τους. Μία ακόμα ερώτηση έλαβα σχετικά με την μεγάλη αντίθεση της κοινότητας του προγραμματισμού στη χρήση των νημάτων. Τώρα αυτό δεν καταλαβαίνω πού είναι η αντίθεση στην κοινότητα των προγραμματιστών. Γιατί νήματα έχουμε, βέβαια έχουμε νήματα και στην καρταγραφικών και στους επεξεργαστές, αλλά όλα αυτά είναι νήματα. Τώρα, η αντίθεση λίγο θα ήθελα μια διευκρίνηση στην ερώτηση που έθεσε ο συμφοιτητής σας. Για να δούμε ένα δεσμό που μου στέλνει. Φαντάζομαι δεν θα είναι τίποτα παράξενος. Θα το ανοίξω αρχικά σε ένα άλλο παράθυρο να δω τι δείχνει αυτός ο δεσμός. Και ερχόμαστε εδώ πέρα. Εντάξει. Ο συμφοιτητής σας λοιπόν μου έστειλε αυτό το site, το οποίο αναφέρει
ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείς θύματα, γιατί άραγε. Δεν ξέρω πώς το στηρίζει, θα το ψάξω αυτό. Είναι λάθος βέβαια το να μην χρησιμοποιούμε νήματα. Απλώς με τα νήματα εκμεταλλευόμαστε πλήρως τους επεξεργαστές που βρίσκονται στο ίδιο μας υπολογιστή. Τώρα, ξέρετε όμως ότι μπορούμε να έχουμε και πολλαπλές διεργασίες, να έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο ίδιο σύστημα πολλαπλές διεργασίες, δηλαδή ας πούμε το MPI που θα δούμε στο εργαστήριο, πολλαπλές διεργασίες στο ίδιο σύστημα και πάλι θα έχει παραλία. Δηλαδή μπορεί να εκμεταλλευτεί είτε με πολλαπλά νήματα, είτε με πολλαπλές διεργασίες το πολυπύρηνο σύστημα που έχει. Αν υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία, πρέπει να χρησιμοποιήσει νήματα, γιατί με τα νήματα είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία και ο συγχρονισμός. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νήματα, γιατί με το ένα νήμα μπορούμε να καταρρύψουμε, να προκαλέσουμε πρόβλημα σε άλλο νήμα. Τώρα αυτός δεν ξέρω που το στηρίζει αυτό κτλ. Πάντως, όριζε εδώ, same address space. Ναι, για κοινή επικοινωνία και συγχρονισμό απαιτούνται νήματα. Βέβαια, αυτός τώρα αναφέρει διάφορα στοιχεία για multi-threaded code. Τώρα, κοιτάξτε εδώ πέρα. Claims to guarantee the safety of multi-threaded code. Δεδομένου ότι εμείς προγραμματίζουμε σε ένα χαμηλό επίπεδο προγραμματισμού, δηλαδή προγραμματίζουμε στο OpenMPI και OpenMP και δεν βασιζόμαστε σε μια high-level γλώσσα που θεωρούμε ότι δημιουργεί νήματα ή δημιουργεί νήματα και με κάποια ασφάλεια, γι' αυτό ίσως αυτό αναφέρεται σε συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού. Πάντως, δεδομένου ότι αυτός είναι ένας ανώνυμος του ίντερνετ, όπου δεν παρέχει επιστημονική κάλυψη κτλ. Δεν πρέπει να δίνουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό εδώ πέρα. Άρα, εγώ θα έλεγα, αγνοήστε post τα οποία είναι ανώνυμα και ούτε καν φέρουν κάποια αγκυρότητα, γιατί εξάλλου όλοι ασχολούνται με νήματα. Η Intel έχει δικά της προγράμματα με νήματα. Οι Xilinx, Altera, όλες αυτές μιλάνε για πολλαπλές ροές εκτέλεση με νήματα. Οπότε, εντάξει, το ότι κάποιος λέει μη χρησιμοποιείτε νήματα είναι λίγο αβάσιμο. Θα το κοιτάξουμε προσοχή να δω βέβαια αν έχει έστω κάποια ίχνη αλήθεια σε αυτά εδώ πέρα και θα το αναλύσουμε την άλλη φορά. Συνεχίζουμε με τις τέσσερις κατηγορίες κατά πλήν. Μια μοναδική ροή εντολών, μια μοναδική ροή δεδομένων για την SISD, Single Instruction. Μια μοναδική ροή εντολών, μοναδική ροή δεδομένων. Στην κατηγορία ανήκουν οι υπολογιστές που έχουν ένα επεξεργαστή μόνο. Υπάρχει σηριακή επεξεργασία των εντολών. Μία μόνο εντολή οδηγεί τον επεξεργαστή. Γενικότερα, έχουμε έναν μόνο πυρήνα και μία ροή δεδομένων. Είναι αυτό που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική. Αυτό δηλαδή το SISD είναι η πρώτη κατηγορία που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, που είχαμε επεξεργαστεί και εντολές και έρχονταν οι εντολές μέσα στον επεξεργαστή και εκτελούνταν. Δεν είναι κάποια δυσκολία στην κατανόηση. Για μια πρόσθεση δύο αριθμών απαιτούνται εξής ενέργειες, φόρτος εντολής, fetch, decode, execute, store, είναι η κλασική αρχιτεκτονική. Κλασικό λοιπόν ακολουθιακό μοντέλο, όπου αν έχουμε να κάνουμε για παράδειγμα νη προσθέσεις, τότε θέλουμε πολλαπλάσιο χρόνο για να το επιτελέσουμε, γιατί δεν έχουμε καμία παραλία. Βέβαια, είπαμε ήδη από την αρχιτεκτονική ότι στοιχεία παράλληλης επεξεργασίας έχουν τοποθετηθεί στο SISD προκειμένου να έχουν παραλία. Όπως πολλαπλές λειτουργικές μονάδες, super scalars, διασωλήνωση, επικάλυψη λειτουργιών CPU και input-output, interleaving, ιεραρχία με την κρυφή μνήμη, πολυπρογραμματισμό και με διαμοιρασμό χρόνου, δηλαδή με το λειτουργικό σύστημα που εκτελεί λίγο από μια διεργασία ή λίγο από κάποια άλλη, δημιουργώντας τον ψευδοπαραλληλισμό. SIMD, επόμενη κατηγορία. Single instruction, δηλαδή πάλι μονή ροή εκτέλεσης, πολλαπλά δεδομένα. Τι σημαίνει εδώ? Ότι έχουμε την ίδια εντολή σε πολλαπλά set δεδομένων. Και αυτό είναι οι διανυσματικοί υπολογιστές, vector computers. Είναι πολύ πιο αποδοτικοί από τους σηριακούς, παράγουν περισσότερα αποτελέσματα. SIMD.
Κάποιοι υπολογιστές αυτής της κατηγορίας είχαν εμφανιστεί ασφαλώς πριν από τη δεκαετία του 90, αλλά εντούτοις δεν υπάρχουν πια, είναι πολύ ακριβή. Βέβαια, η διανυσματοποίηση, όπως είχαμε αναπτύξει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, υπάρχει στους επεξεργαστές μας. Επιθυμίζω ότι έχουμε διανυσματικούς καταχωρητές και διανυσματικές λειτουργίες, διανυσματική λειτουργία πρόσεσης, αφαίρεσης κτλ. Που έχουν, χρησιμοποιούν καταχωρητές 256 bit, για παράδειγμα. Αυτή λοιπόν η κατηγορία, ονομάζεται κατηγορία Σμιτρόου, βλέπετε, έχουμε διάφορους επεξεργαστές, όπου όλοι όμως δέχονται την ίδια εντολή, επάνω σε διαφορετικά δεδομένα. Γι' αυτό είπαμε, είναι οι διανυσματικοί επεξεργαστές. Αν θυμηθείτε την αρχιτεκτονική για τη διανυσματική επεξεργασία, που είχαμε ανεξάρτητα να επιτελέσουμε την πράξη της πρόθεσης ταυτόχρονα σε διαφορετικά τμήματα του vector. Το άλλο είναι το MISD, πολλαπλές εντολές πάνω σε μια ροή δεδομένων, ελάχιστα παραδείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής. Μερικές πιθανές εφαρμογές, πολλαπλή αργόριθμη κρυπτογράφηση, για παράδειγμα, multiple instruction single date, αλλά απλώς υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα. Υπάρχει σαν κατηγορία, αλλά δηλαδή πολλαπλές εντολές πάνω στα ίδια δεδομένα. Πολλαπλή επεξεργασίες πάνω στα ίδια δεδομένα. Δεν βγάζει και κάποιο νόημα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, έχουμε μια μηχανή αγωγού, δηλαδή δεδομένα διέρχονται από τους επεξεργαστές και όλοι αυτοί οι επεξεργαστές εκτελούν διαφορετικές εντολές, αλλά τα δεδομένα είναι τα ίδια. Ή εδώ, όπου έχουμε πάλι πολλαπλούς επεξεργαστές, κοινά δεδομένα και εκτέλεση πράξεων. MISD, διανυσματικές μηχανές. Πάμε λοιπόν και στην κατηγορία που πια χρησιμοποιούμε και αυτή είναι η de facto MIMD, δηλαδή πολλαπλοί επεξεργαστές, πολλαπλά δεδομένα. Έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές που είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και κάθε επεξεργαστής μπορεί να εκτελέσει άλλο κομμάτι κώδικα σε διαφορετικά δεδομένα. Ο πιο κοινός τύπος παράλληλων υπολογιστών και όλοι οι παράλληλοι υπολογιστές, τα super computers, αποτελούνται από πολλά MIMD. Έχουμε ένα δίκτυο διασύνδεσης, εδώ για παράδειγμα μπορεί να είναι είτε shared memory, κοινή μνήμη στο ίδιο σύστημα, είτε ένα δίκτυο διασύνδεσης, δηλαδή μπορεί να είναι ένα gigabit δίκτυο που συνδέονται μεταξύ τους οι υπολογιστές. Μπορούμε να έχουμε κατανεμμένο σύστημα, οπότε έχουμε ένα χαλαρά συνδεδεμένο σύστημα πολλών επεξεργαστών ή πολυπολογιστής, όπως το αναφέρει η ελληνική βιβλιογραφία. Αυτό είναι το κατανεμμένο σύστημα, πολλούς υπολογιστές, πολυπολογιστής. Ενώ μπορούμε να έχουμε και ένα αυστηρά συζευγμένο σύστημα, ένα tightly coupled, που είναι το ίδιο σύστημα με κοινό motherboard, κοινή μνήμη. Τα χαρακτηριστικά των πολυπολογιστών είναι τα ακόλουθα: διαφορετικές μνήμες, διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, εύκολος σχεδιασμός, δύσκολος προγραμματισμός. Θα το δούμε αυτό στο εργαστήριο, πόσο δύσκολος βέβαια είναι. Όχι συμβατικό λογισμικό και η πολυπλοκότητα αφήνει στο λογισμικό. Πρέπει ο προγραμματιστής να επέμβει στον κώδικά του, να βάλει μέσα κώδικα για να το παραλληλοποιήσει. Είπαμε λοιπόν για το tightly coupled, σφιχτά συνδεδεμένο σύστημα. Και για τους πολυεπεξεργαστές, δηλαδή στο ίδιο σύστημα που έχουμε νήματα για να εκμεταλλευτούμε την παραλία, έχουμε ενιαίο χώρο διευθύνσεων, κοινή μνήμη δηλαδή, ένα λειτουργικό σύστημα που είναι ο ίδιος υπολογιστής, δύσκολος ο σχεδιασμός, αν θέλουμε να το δούμε από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, εύκολος ο προγραμματισμός. Θα δείτε το OpenMPI είναι πολύ πιο εύκολο από το OpenMPI που είναι σε κατανεμμένα συστήματα. Βέβαια, πρώτα κάνουμε το OpenMPI για να κατανοήσετε καλύτερα την παραλληλία και μετά πάμε στο OpenMP που θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολη η παραλληλοποίηση. Συμβατικό λογισμικό, η πολυπλοκότητα αφήνεται στο υλικό. Υπάρχει κατηγορία SIMT, Single Instruction Multiple Threads, χρησιμοποιείται κάρτες γραφικών, CUDA, για παράδειγμα, που έχει NVIDIA και Stream που έχει ATI, γίνεται προσκόμιση και αποδικοποίηση εντολής. Γενικά είναι η εκτέλεση κώδικα πάνω
σε κάρτα γραφικών. Όχι κώδικα για να παίξουμε κάποιο παιχνίδι, αλλά κώδικα για επιστημονικούς υπολογισμούς. Έχει λοιπόν νοήματα, κάθε νήμα έχει τους δικούς του καταχωρητές. Θα αναλύσουμε την αρχιτεκτονική των GPU σε κατάλληλη διάλεξη, όπως έχετε δει στο σχέδιο διαλέξεων. Ένα πρόβλημα που συναντάμε βέβαια στον προγραμματισμό σε κάρτες γραφικών είναι η απόκληση και γενικά όπου έχουμε if. Όπου έχουμε if, έχουμε διαφορετικό πρόβλημα, γιατί άλλα νήματα θα πρέπει να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι, κάποια άλλα ένα άλλο και γενικά μειώνει πάρα πολύ την απόδοση. Στην κάρτα γραφικών, όταν έχουμε if, όταν έχουμε αποκλήσεις, δημιουργείται καθυστέρηση και μειώνονται οι επιδόσεις. Υπάρχει και το SPMD, Single Program Multiple Data, για παράδειγμα στο OpenMPI που θα δείτε από αύριο, 7 η ώρα στο εργαστήριο, δημιουργείται ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα και αυτό το εκτελέσιμο εκτελείται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Το ίδιο πρόγραμμα εκτελείται σε διαφορετικούς επεξεργαστές με διαφορετικά δεδομένα εισόδου κάθε φορά. Όλοι οι υπολογιστές εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα, αλλά κάθε υπολογιστή εκτελεί σε διαφορετικά δεδομένα και αυτό γίνεται μέσω OpenMPI. Δεν μπορούμε να έχουμε απεριόριστους επεξεργαστές σε ένα σύστημα, στο ίδιο υπολογιστή, γιατί υπάρχει bottleneck. Η διάβλη είναι κοινή, άρα από ένα σημείο και μετά υπάρχει ένα σημείο λαιμόκοψης, όπως λέμε, που μας εμποδίζει να αυξήσουμε και άλλο. Δεν μπορεί να κλιμακωθεί παραπάνω. Γι' αυτό οι supercomputers αποτελούνται από πολλούς διακριτούς υπολογιστές. Δεν υπάρχει ένας υπολογιστής. Μπορεί να ακούγεται σαν super computer, υπερυπολογιστής, αλλά στην πράξη αποτελείται από χιλιάδες μικρούς, ξεχωριστούς, αυτόνομους υπολογιστές. Δηλαδή που έχει ο καθένας δικιά του μνήμη, δικό του λειτουργικό σύστημα, δικούς του επεξεργαστές. Και έτσι αποφεύγουμε τον κορισμό που συναντάμε στα tightly coupled συστήματα. Απλή αναπαράσταση ταξινόμησης κατά Flynn. Βλέπετε το SISD, έχουμε μια πράξη δεδομένα, η πράξη επενεργεί στα δεδομένα. Στο SIMD, Single Instruction Multiple Data, μια εντολή πολλαπλά δεδομένα, η ίδια εντολή όμως, η Single Instruction, εκτελείται σε πολλαπλά δεδομένα, βλέπετε α σε β σε cd. Multiple Instruction Single Data, έχουμε πολλαπλές λειτουργίες, πολλαπλούς επεξεργαστές και Single Data και τα ίδια δεδομένα, οπότε η ίδια πράξη επενεργεί στα δεδομένα. Και Multiple Instruction Multiple Data, διαφορετική επεξεργαστές με διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά δεδομένα, οπότε έχουμε τελείως ανεξαρτησία στα δεδομένα. Άλλη αναπαράσταση, Control Unit, Instruction Stream, έρχονται οι εντολές πάνω στον επεξεργαστή, είναι Single Instruction, Multiple Data, όπου αυτό επενεργεί στο Control Unit, δίνει εντολές τόσο στο Processing Element 1, στο επεξεργαστικό στοιχείο 1, όσο και στο NI, να εκτελέσει την ίδια εντολή IS, αλλά σε διαφορετικά δεδομένα. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε 100.000 αριθμούς, ένα SIMD σύστημα με 100 επεξεργαστικά στοιχεία. Μοιράζουμε αυτούς τους 100.000 αριθμούς σε 100 ομάδες και ο ένας από τους επεξεργαστές τοποθετεί κάθε ομάδα αριθμών στην τοπική μνήμη του ΠΕ. Βέβαια, το παράδειγμα αυτό θα απαιτήσει μια περαιτέρω ανάλυση και θα το συνεχίσουμε αυτό στην επόμενη φορά. Απλώς ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα βιβλίο που είναι διαθέσιμο ελεύθερα στον Εύδοξο, στον Γκάλιπο, είναι από τα συγγράμματα που βρίσκονται στο μάθημα, παράλληλα συστήματα και προγραμματισμός. Είναι ελεύθερο σύγγραμμα, μπορείτε να το κοιτάξετε και εγώ θα σας δείχνω από αυτό κάποια τμήματα. Για παράδειγμα, ας δούμε για κάποια λεπτά το πρώτο, το 1-1. Έχω υπογραμμίσει τα σημεία σύνοψης. Για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη πρόοδος από τη δεκαετία του 40 μέχρι σήμερα, το κάνω και zoom για να το δείτε. Βελτιώσεις που έγιναν δυνατές λόγω της τεχνολογίας, λόγω της αρχιτεκτονικής, λόγω της προόδου του λογισμικού, αλλά κυρίως λόγω της τεχνολογίας. Οι υπολογιστές βασίζονται στο μοντέλο von Neumann, στο συριακό μοντέλο, και αυτό είναι που εμείς θα το τροποποιήσουμε για να το κάνουμε παράλληλο σύστημα. Υπενθυμίζω, αυτό το βιβλίο μπορείτε να το δείτε ελεύθερα. Εγώ απλώς θα σας δείχνω τις επισημάνσεις κάθε φορά για να βλέπουμε κάποια στοιχεία
που τα έχω πει με άλλο τρόπο, απλώς να τα ξαναδείτε, γιατί η επανάληψη μήτρη πάσης μαθήσεως, εντάχει βέβαια τα βλέπουμε. Fetch, λαμβάνει, decode, τα αποδικοποιεί, execute, store, εκτελεί και τροποποιεί, και αυτά επαναλαμβάνει τη διαδικασία, η εκτέλεση είναι σειριακή ή ακόλουθη. Οι βελτιώσεις στην ταχύτητα ήρθαν από βελτιώσεις στην τεχνολογία, κυρίως του επεξεργαστή. Υπάρχουν όμως φυσικοί περιορισμοί και έχει κάνει ολοένα αυτό, ο φυσικός περιορισμός της μίκρησης του τρανζίστορ, που δεν μπορούμε πια να προσεγγίσουμε εύκολα μικρότερες διαστάσεις, έχει αρχίσει να κάνει όλο και εντονότερη την εμφάνισή του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε εξέλιξη συχνότητας λειτουργίας, ενώ υπήρχε μια δραματική, τα πρώτα χρόνια πολύ μεγάλη αύξηση της συχνότητας, πια οι υπολογιστές βρίσκονται σε κάποια στάνταρ συχνότητα κοντά στα 2 GHz. Και σταμάτησε αυτή η εκθετική αύξηση της συχνότητας, γιατί, μάλλον η αύξηση της συχνότητας, γιατί συνδέονται με εκθετική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Από το 2005 και μετά υπάρχει δηλαδή μια παύση στην αύξηση της συχνότητας. Η μόνη πρακτική και ρεαλιστική λύση βρίσκεται στην απομάκρυνση από το σειριακό μοντέλο. Να φτιάξουμε έναν υπολογιστή λοιπόν όσο γρήγορα επιθυμούμε, αυξάνοντας τον αριθμό των επεξεργαστών. Άρα, οι παράλληλοι υπολογιστές έχουν ως ορισμό μια συλλογή από επεξεργαστικές μονάδες που επικοινωνούν και συνεργάζονται για τη λύση ενός προβλήματος. Και χρησιμοποιούνται και αναλύσουν τις μεγάλες υπολογιστικές προκλήσεις που ορίστηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, το λέει παρακάτω. Σε αυτό το σημείο αναφέρει για θέματα που απασχολούν την επιστήμη, για παράδειγμα πόσα και σε αριθμό και πόσο ισχυρά πρέπει να είναι τα επεξεργαστικά στοιχεία, πώς γίνεται επικοινωνία, πώς γίνεται ο συντονισμός, πώς διαμοιράζονται οι εργασίες, ποια προβλήματα απαιτούν τέτοιου είδους υπολογιστές, πώς διαφοροποιείται πλέον ο προγραμματισμός τους. Και αυτό πιστεύω από το εργαστήριο θα κατανοήσετε πόσο διαφορετικός είναι ο προγραμματισμός και πώς πρέπει να μεταβείτε από τον ακολουθιακό τρόπο σκέψης στον παράλληλο τρόπο σκέψης. Ο προγραμματισμός των συστημάτων έχει αρκετές σημαντικές διαφοροποιήσεις από τον κλασικό σειριακό προγραμματισμό που έχουμε συνηθίσει και γενικά είναι δυσκολότερος. Θεωρείται δύσκολος ο προγραμματισμός, αλλά αν ασχοληθείτε όπως πρέπει με το μάθημα αυτό ήδη από την πρώτη εβδομάδα, θα δείτε ότι δεν θα έχετε κενά. Έχουμε λοιπόν πολλούς επεξεργαστές και μνήμη, δεδομένα και προγράμματα. Η μνήμη αυτή μπορεί να είναι είτε κατανεμημένη σε διαφορετικούς δηλαδή υπολογιστές, είτε κοινόχρηστη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σταματήσω. Θα σας δείχνω βέβαια και από αυτό το βιβλίο διάφορα τμήματα σιγά-σιγά. Το βιβλίο αυτό βέβαια μπορείτε να το κατεβάσετε, να το διαβάσετε. Εγώ θα σας κάνω περιλήψη από αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ ωραίο, βοηθητικό βιβλίο μαζί με τις διαφάνειες που σας δίνω. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξω το iQuiz. Οπότε συνδεθείτε όλοι στο ARC. Και... Κύριε. Ναι, ακούω όσο το ετοιμάζω. Επειδή αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα με το ARC και δεν μπορώ να συνδεθώ, για να μην καθυστερούμε τώρα το μάθημα, πότε μπορούμε να το δούμε ιδιαιτέρως? Στείλε μου email και θα σου πω. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, μπορείτε να συνδεθείτε στο ARC στα επόμενα 40 δευτερόλεπτα. Θα κλείσω. Θα κάνουμε login στο iQuiz. Ναι, login, iQuiz, γρήγορα, όποιος θέλει, μέσα στα 35 δευτερόλεπτα να συνδεθεί. Όποιος θέλει να πάρει, είναι προαιρετικό. Αν κάποιος που δεν θέλει, δεν χρειάζεται. Κάνει login στο ARC, από το ARC επιλέγει iQuiz, δίνει αυτή τη διεύθυνση δηλαδή, iQuiz, και συνδέεται 25 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί στο quiz. Και σε αυτό το σημείο θα σταματήσω την καταγραφή. Βέβαια, παραμένω κοντά σας για να ολοκληρωθεί το quiz. Οπότε, σταματάω την καταγραφή τώρα.